για τον ΠΑΟΚ. Να, εδώ ο Καμάτα, ο οποίος τελευταία στιγμή κόπηκε από το Ολυμπιακό τουρνουά του Σίδνεϊ. Είχε συμπεριληφθεί από τον Τάνιεβιτς στην Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα της Ιταλίας, αλλά τελικά κόπηκε και επέστρεψε πριν αρχίσει το Ολυμπιακό τουρνουά. Αυτός είναι ο κύριος Μιντχάνα, με το νούμερο 6 στην πλάτη. Οι διαιτητές διάλεξαν νούμερα. Εδώ είδατε τον Σιγάλα και τον Μπλερ. Εδώ ο δεύτερος διαιτητής και όλα είναι έτοιμα για τον Τζάμπολ. Αρχίζει λοιπόν η νέα Ευρωλίγκα της Σούλεπ και στον τέταρτο όμιλο, στον οποίο γίνονται δύο παιχνίδια ακόμα. London Towers, Opel Skyliners της Φραγκφούρτης και Budućnost Barcelona συμπληρώνουν το πρόγραμμα. Πολτεμπέλα και Σιγάλας λοιπόν στην πρώτη επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Μπλερ έχει μπροστά τον Καμάτα, παίρνει την εσωτερική. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη ο Ιταλός στο rebound. Και τώρα ο Williams. Ο Χένρι Williams, ο οποίος έχει τεθεί και άλλες φορές αντίπαλος του ΠΑΟΚ, στο κύπελο Κόρατς, ήταν η περίοδος 96-97, τότε με τα χρώματα της Μπενετών Τρεβίζο. Είχε εκτελέσει τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο. Από μακριά το σουτ είναι άστοχο. Ο Αλμπάνο δεν τα κατάφερε και ο Λιαδέλης. Λιαδέλης, Σιγάλας και Μπλερ κάνουν τον ντεμπούτο τους επίσημο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έκλεψε ο Williams, υπάρχει και φάουλ από τον Λιαδέλη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κόψει τον Αμερικανό. Λιαδέλης και ο Williams έχουν τεθεί μάλιστα αντιμέτωποι και άλλες φορές στο παρελθόν με προηγούμενες ομάδες τους, αμφότεροι. Υπάρχει μια τρομερή αναμέτρηση των δύο, διπλή αναμέτρηση στο κύπελο Κόρατς. Μπενετών ήταν η ομάδα του Williams, ο Λιαδέλης έπαιζε στον Άρη. Μπούλοκ, Williams, τον ανέλαβε ο Σιγάλας. Υποπίεση, υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με τους διαιτητές, εδώ ο Γιώργος Σιγάλας. Εδώ ξανά βλέπετε, έχω την εντύπωση ότι ακούμπησε την μπάλα. Τον βλέπετε δυσανασχετή με την απόφαση του διαιτητή. Ο Williams θα ανοίξει το σκορ. Πρώτος πόντος για την Ιταλική ομάδα. Για την Ιταλική ομάδα η οποία έχει κατακτήσει ένα κύπελο Κόρατς το 1998. Δεν έχει γευτεί κάποιο άλλο μεγάλο τίτλο εκτός από ένα κύπελο Ιταλίας και ένα Super Copa το 91 και το 96. Ο ΠΑΟΚ με δύο ευρωπαϊκά τρόπια στη συλλογή του και τώρα στην επίθεση με τον Λιαδέλη. 2-2 το πρώτο επίσημο καλάθι του Παναγιώτη Λιαδέλη. 8,5 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μπούλοκ με τον Κολτεμπέλα πάνω του. Ο Φλεβαράκης άφησε τον Κορονιό στον πάγκο. Ο Σμίτα στόχησε, υπάρχει φάουλ. Επιθετικό, σωστό σφύριγμα από τον Αλμπάνο το φάουλ. Εδώ ο Φλεβαράκης στις οδηγίες που δίνει προς τους παίκτες του. Δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, από τα πρώτα δύο λεπτά. Σίγουρα υπάρχει κάποιο σφίξιμο, το βλέπουμε αυτό. Ο Σιγάλας πάλι είχε αναλάβει τη δύσκολη αποστολή στην άμυνα. Νομίζω ότι η περιφέρεια είναι αυτή η οποία βασίζεται η Ιταλική ομάδα και εκεί πρέπει να στραφεί όλη η προσοχή του ΠΑΟΚ. Είναι τα πρώτα λεφτά και οι δύο προσπαθούν να βρουν τους εαυτούς τους. Νομίζω είναι πολύ νωρίς ακόμη για να τους κρίνουν. Ο Φλεβαράκης κάλεσε κοντά τον Μπλερ για οδηγίες και εδώ βλέπετε πόσο Σιγάλας κέρδισε το ΠΑΟΛ έξυπνα, πολύ έξυπνα από τον Σμιτ. Ο Σμιτ είναι Αμερικανοαναθρεμένος. Είναι Γερμανός πολίτης, παίζει σαν κοινοτικός στη Βερόνα, αλλά είναι γεννημένος στο Ιλινόης. Ο Ράμπο του ΠΑΟΚ έτοιμος για τις βολές. Ευκαιρία για προβάδισμα λοιπόν στον ΠΑΟΚ, το παίρνει 3-2 μετά από 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Σιγάλας, ο οποίος 2 χρόνια αργότερα από τις πρώτες διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με το δικέφαλο, προηγήθηκε η διετία του στον Άρη. Καλή άμυνα, μάλλον pressing από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Λιαδέλης θα τελειώσει τη φάση. Δεν χρειάστηκαν τα χέρια του Μπλερ. 6-2. Με την έξυπνη κίνηση των παικτών του ΠΑΟΚ στο κλέψιμο πάνω στον Williams. Ο Williams που ανέλαβε να κατεβάσει και την μπάλα. Williams, Μπούλοκ. Υποπίεση το σουτ, υπάρχει φάουλ. Το φάουλ του Κολτεμπέλα πριν από το σουτ. Το καλάθι δεν θα μετρήσει, παραμένει το 6-2. Η μπάλα από την πλάγια γραμμή, εδώ δείτε, εδώ είναι το φάουλ. Σωστό σφύριγμα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξεσηκωμένος στις εξέδρες. Σμίτ επαναφέρει.
Ο Καμάτα βγήκε πολύ μακριά και ο Μπούλοκ, βασικός playmaker της Ιταλικής ομάδας. Αυτός είναι ο Φίλιππο Φάινα, ο προπονητής που είχε το Σιγάλα στην Στεφανέλ Μιλάνο πριν από 3 χρόνια. Αστόχησε ο Σμιτ, φόλο εκεί του Καμάτα, τελικά ο Λιαδέλης μάζεψε. Σιγάλας. Κολτεμπέλα για τον Μπλερ. Μπλερ με πλάτη, δυσκολεύεται. Σιγάλας. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Σιγάλας υποπίεση για 2. Η μπάλα στα χέρια του Καμάτα. Το 6-2 παραμένει μετά από 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Πρεμιέρα της Ευρωλίγκα της Ούλεπ στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Μπούλοκ εναντίον όλων κερδίζει το φάουλ τελικά από τον Μπλερ. Το φάουλ προέθηκε στο Γιαννούλη. Το Κολτεμπέλα. Ή στον Κολτεμπέλα, τον Κολτεμπέλα έδειξε ο διαιτητής και όχι, εδώ ο Κολτεμπέλα έχει κάνει το φάουλ. Εδώ τον κρατάει με το χέρι. Αλλά ο διαιτητής, μάλλον η γραμματεία μπερδεύτηκε. Το φάουλ χρεώθηκε στον Κολτεμπέλα και είναι το δεύτερο. Ενώ ο Λούις Μπούλοκ ετοιμάζεται για τις 2 βολές. Σουίτ Λου, ο Αμερικανός απόφυτος του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν. Έχει κερδίσει τους Παναμερικανικούς με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατηγορία των Ελπίδων το 1996. Ο Μπούλοκ εδώ θα μειώσει 6-4. 7 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδο, στο πρώτο δεκάλεπτο. Κολτεμπέλα. Λιαδέλης. Λιαδέλης περνάει από τον Ουίλιαμς. Η πάσα του στον Μπλερ. Ο Αμερικανός τριφογυρίζει. Αστοχή. Rebound του Καμάτα. Ο Φλεβαράκης τάει φάουλ. Μπούλοκ. Ο Αλμπάνο προσποιείται και θα κερδίσει το φάουλ του Γιαννούλη. Εδώ Φάινα χειροκροτεί τον παίκτη του. Εδώ Γιαννούλης με τον Αλμπάνο. Και εδώ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Εδώ δείτε ξανά. Έπεσε πάνω στον Ιταλό. Τον Ιταλό, ο οποίος είναι και αυτός Αμερικάνο αναθρεμένος, γεννημένος μάλιστα στη Νέα Υόρκη. Εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ. 6-4 το σκορ. Ευκαιρία για τους Ιταλούς να ισοφαρίσουν. Δεν θα την έχουν πλέον αφού έχασε την πρώτη βολή ο Αλμπάνο. Ο Αλμπάνο που έχει παρατσούκλι Αμερικανίνο, ακριβώς για αυτό που σας είπαμε, Ιταλός δηλαδή, αλλά γεννημένος στη Νέα Υόρκη. Μειώνει τελικά 6-5. 6-42 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Κολτεμπέλα σε αργό τέμπο. Ο Φλεβαράκης μελετώντας τα στοιχεία της Ιταλικής ομάδας, μίλησε για τους 80 πόντους που έχει μέσο όρο η Βερόνα στα παιχνίδια της, ακόμα και στα εκτός έδρας. Εκεί απλά χαμηλώνει, πέφτει στους 78. Εδώ βλέπετε το φάουλ τον Αλμπάνο που έκανε το φάουλ στο Γιαννούλη και ο Κολτεμπέλα μετά την επαναφορά. Σιγάλας. Ο Μπλερ μπερδεύτηκε, η μπάλα στο γόνατό του και εκτός αγωνιστικού χώρου. Επίθεση λοιπόν στην Ιταλική ομάδα. Είναι αυτό το track της πρεμιέρας, έχω την εντύπωση. Ακόμα δεν έχουν βρει ρυθμό οι ομάδες. Οπωσδήποτε, αυτό το είπαμε από την αρχή Κώστα, ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Βλέπουμε όχι μόνο οι παίκτες, ακόμη και οι διαιτές. Βλέπουμε ότι έχουν track, ψάχνουν να βρουν τις θέσεις τους. Πρώτο παιχνίδι είναι, θέλει υπομονή. Ας κάνουμε υπομονή λίγα λεπτά, να δούμε καλύτερο θέαμα συνέχεια. Είναι χαμηλό το σκορ πάντως, 6-5, λιγότερο από 6 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σιγάλας, καλή πάσα στο Γιαννούλη. Αυτός εξ επαφής αστόχησε, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα εκεί στη Στεφάνη. Ουίλιαμς από μακριά για 3, rebound του Γιαννούλη τώρα. Οι δύο Αμερικανοί, ο Μπούλοκ και ο Ουίλιαμς, αλλά και ο Σμιτ ο Γερμανός, εκτελούν καταβούληση έξω από τα 6-25 και στον ευνηδιασμό όπως παρατήρησε εύστοχα ο Φλεβαράκης θες. Και το βλέπουμε και τώρα, Λιαδέλης. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι προσπαθεί να μπει και προς το καλάθι με τον Μπλερ και τον Γιαννούλη, έτσι. Αλλά ο Λιαδέλης τώρα έκανε το 8-5. Ναι, οπωσδήποτε προσπαθούν να μπει. Ο Μπλερ όμως έχει να αντιμετωπίσει τον Ιταλό του σεντερφόρ, ο οποίος είναι αρκετά δυνατός. Και φάνηκε στις πρώτες φάσεις ότι δεν μπορεί να τον παίξει με την πλάτη στο καλάθι. Γι' αυτό νομίζω ότι πέρασε ο Γιαννούλης χαμηλά. Πήρε 2 εύστοχες προσπάθειες. Θα δούμε τη συνέχεια. Υπάρχει
Λάθος, η μπάλα κούμπησε στα πόδια του Σιγάλα και ανανεώνει το χρόνο στον 24 δευτερολέπτων για τη Βερόνα και η πρώτη αλλαγή με το νούμερο 16 ο Κόνλον, ο οποίος είναι Αμερικανός αλλά έχει και Ιρλανδικό διαβατήριο. Μάρτι Κόνλον, ένας πολύ έμπειρος παίκτης και από τη συμμετοχή του σε ομάδες του NBA αλλά και από την Ευρωλίγκα και από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γενικότερα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μπούλοκ που μειώνει σε 8-7. Νάτος εδώ ο Λουίς Μπούλοκ. Κοιτάξτε τον ξανά. Γλυκός Λου, sweet Λου, το παρατσούκλι του. Μπλερ, Κολτεμπέλα για 3. Rebound του Μπλερ και μια νέα επίθεση στον ΠΑΟΚ. Το 8-7 παραμένει, 4,5 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Εν τω μεταξύ ο Φλεβαράκης ετοιμάζει τον Κορονιό. Καλή πάσα στο Λιαδέλη που τρύπωσε. Κολτεμπέλα και πάλι για 3. Αυτή τη φορά θα βρει το στόχο ο Ιταλός. Και 11-7 για να ξεσηκωθεί και η εξέδρα. Να εδώ ο playmaker του ΠΑΟΚ. Μπούλοκ. Ο Βίλιαμ ζητούσε την μπάλα από πίσω του. Μπούλοκ την κρατάει όμως. Ο Μάρτιν Κόνλον από μακριά θα βρει το στόχο, είναι καλός στέρεμ, είναι και αφύλακτος. Τα λέμε, ο Φάι να δίνει οδηγίες. 11-9, μειώνει και πάλι η Βερόνα. Λιγότερο από 4 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Κολτεμπέλα για το Σιγάλα, μόνος για 3. Rebound από τον Καμάτα. Τώρα βλέπουμε ότι η Βερόνα έχει ψηλώσει λίγο μαζί και ο Κόνλον μέσα στην πεντάδα. Ψήλωσε γιατί υπήρχε το... η εύκολη λύση του Γιαννούλη που πέρασε μέσα στο καλάθι. Αυτό έδωσε ο προπονητής και γι' αυτό προτίμησε να κάνει την αλλαγή. Εκείνο που βλέπουμε όμως είναι ότι ο ΠΑΟΚ δύο φορές που έτρεξε πέτυχε και εισάριθμα καλάθια. Νομίζω ότι Λιαδέλης, να πάντως, για να πάρει και τη διαφορά, να πετύχει και πιο εύκολα καλάθια. Ο Λιαδέλης έφτασε τις 8 πόντους, οδηγεί σταθερά τον ΠΑΟΚ 13-9. Εδώ βλέπετε τον Κόνλον με τον Γιαννούλη. Ο Σμιτ με τον Λιαδέλη. Θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων ο Γερμανός. 13-12 μειώνει η Βερόνα και πάλι στον πόντο. 3 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κολτεμπέλα. Λιαδέλης και Μπλερ. Μπλερ δυσκολεύεται, υπάρχει φάουλ εκεί. Το φάουλ από τον Καμάτα. Και θα γίνει η πρώτη αλλαγή από τον ΠΑΟΚ. Ο Κορονιός θα πάρει τη θέση του Κλαούντιο Κολτεμπέλα. Αλλάζει playmaker ο Φλεβαράκης. Ενώ ο Τζότζεφ Μπλερ ετοιμάζεται για τις βολές. Εδώ Γιαννούλης και Λιαδέλης συνεννοούνται για τις κινήσεις τους μέσα στο παιχνίδι. Και ο Μπλερ, ο οποίος γεννήθηκε στο Άκρον του Οχάιο, 26 ετών, απόφυτος του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, μέλος για μία χρονιά των Harlem Globetrotters, με εμπειρία πλέον στην Ευρώπη λόγω της παρουσίας του στην Ορτέζ, στην Ιταλική Μπιέλα και στην Σκαβολίνη Πέζαρο. Πέρυσι ήταν η μεγάλη του χρονιά στο Σκουντέτο, πρώτος rebounder και καλύτερος ξένος πρωταθλήματος. 14-12 με τη μία βολή του JNB του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πρεσάρει, αλλά ο Μπούλοκ πέρασε. 2,5 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Williams. Ο Μπούλοκ αστόχησε, rebound όμως από τον Κόνλον, ο δίστασε, ο Σμιτ για 2. Rebound από τον Λιαδέλη με τη βοήθεια του Σιγάλα και τρέχει ο ΠΑΟΚ για να ευνηδιάσει. Λιαδέλης για τον Γιαννούλη, αυτός κάνει βήματα όμως. Η μπάλα είναι για τη Βερόνα. Εδώ βλέπετε πως στην αρχή της προσπάθειας έγιναν τα βήματα. Υπάρχει αλλαγή και από την Βερόνα, είναι ο Ρομπαλντόνι που θα περάσει τη θέση του Μπούλοκ. Αλλάζει playmaker τώρα και ο Ιταλός προπονητής, ο Φάινα. Υπήρχε mismatch προηγουμένως με Κολτεμπέλα και Μπούλοκ και τώρα βλέπουμε πάλι διαφορά ύψους τουλάχιστον στους playmaker. Να δούμε και πως θα βγει το μαρκάρισμα εκατέρωθεν. Ρομπαλντόνι για τον Williams.
Williams πατάει γερά, αλλά πασάρι, Σμιτ και Ρομπαλντόνι για τρεις. Rebound από τον Καμάτα, εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ σάστησαν. Ο Williams θα εκτελέσει από μακριά και προβάδισμα τώρα στην Βερόνα. 14-15 για να πάρει αμέσως time out ο Κώστας Λεβαράκης, που δεν είναι ευχαριστημένος από αυτή την εξέλιξη. Εδώ ξανά το τρίποντο από τον Henry Williams και εμείς θα πάμε στα στούντιο της Λεωφόρου Στρατού. Η ζωή είναι μαζί με τους άλλους και έχει χρώμα. Η μάχη του 18 άνου είναι υπόθεση όλων μας. Πρέπει να την κερδίσουμε. Δεν έχω αέρα. Ξανά στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι δεν έχει αρχίσει ακόμα. 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο κύριος Προστός είναι πάντα κοντά μας. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, Κώστα, είναι ότι, όπως είπαμε και από την αρχή, η Βερόνα είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται στην περιφέρειά της. Ο Williams και ο Smith είναι δύο παίκτες οι οποίοι σουτάρουν ανά πάσα στιγμή, θέλουν μεγάλη προσοχή, το επιβεβαιώνουν αυτό και ίσως νομίζω ότι αυτό περισσότερο θα τόνισε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ στο time out που πήρε. Να καλησπερίσουμε όμως και τον Παναγιώτη Μπλέτσο που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Παναγιώτη, υπάρχει κάτι νεότερο από το time out? Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι του μπάσκετ. Αυτό που μπορούμε να πούμε για τις αντιδράσεις του Κώστα Βλεβαράκη στο πρώτο time out που πήρε ήταν ότι ήταν μάλλον εκνευρισμένος από το ότι η ομάδα του δεν μεταφέρει το παιχνίδι όσο θα ήθελε μέσα στην ρακέτα. Ενώ σίγουρα ήταν και δυσαρεστημένος και από την αντίδραση του Άγγελου Κορονιού στην πρώτη άμυνα που χρειάστηκε να βγάλει στο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ δέχτηκε κατευθείαν τους τρεις πόντους. Κατά τα άλλα πάντως ο Κώστας Λεβαράκης μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά ήρεμος ακόμη, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι βέβαια μπροστά στο σκορ. Είναι μπροστά στο σκορ με τον καλάθι του Γιαννούλη και με μια καλή άμυνα βγαίνει και πάλι στην επίθεση Λιαδέλης για τον Γιαννούλη. Αυτός κάνει ωραία κίνηση, νίκησε τον Κόνλον και 18-15. Μάλλον έχει δίκιο ο Φλεβαράκης, γιατί ο Κόνλον μπορεί να είναι ψηλός, αλλά δεν είναι πολύ καλός αμυντικός. Και εκτός αυτού φάνηκε ότι στο ένας μέρος ο Γιαννούλης μπορεί να τον παίξει και ίσως γι' αυτό καθαρίζουν και το χώρο για να βρεθεί ο Γιάννης μόνο. Ο Σμιτ τώρα με τον Λιαδέλη, ο Κόνλον από μακριά στοχή, εύκολα το rebound του Μπλερ και φάουλ του Σιγάλα, λέει ο διαιτητής. Είναι ο Πολωνός ο διαιτητής που σφίριξε το φάουλ, ο Σιγάλας εδώ. Είναι δεύτερο φάουλ για τον Γιώργο Σιγάλα. Δύο ακόμα έχει ο Κολτεμπέλα, ενώ από την άλλη πλευρά δύο φάουλ έχει ο Αλμπάνο. Εδώ και οι εξηγήσεις του αρχηγού της εθνικής ομάδας, τις δέχεται ο αρχηγός της εθνικής ομάδας από τον Πολωνό διαιτητή. Ο Ρομπαλντόνι πάει στις βολές. Η Ιταλική ομάδα έχει 5-6 βολές μέχρι τώρα. 6-7. Ροντόλφο Ρομπαλντόνι, 24 ετών. Rebound τώρα από τον Κορονιό, 18-16 ο Φάινα μπροστά στον πάγκο του. 35 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Κορονιός με υποψία φάουλ εκεί από τον Καμάτα που άπλωσε στο γόνατό του. Σιγάλας με τον Σμιτ, θα δοκιμάσει για τρεις. Rebound όμως από τον Καμάτα, 20 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος είναι για την Ιταλική ομάδα ολόκληρος. Williams φρέναρε κάπως για να εξαντλήσουν τον χρόνο. Ήταν και εντολή του προπονητή του. 18-16 το σκορ λοιπόν. Henry Williams πάντα με το Σιγάλα μπροστά του, τον μπερδεύει εκεί, τον δυσκολεύει, ο Williams επιμένει, Ρομπαλντόνι για τρεις, με την εκπνοή χάνεται το σούτ, εδώ Φλεβαράκης ζητάει από τους παίκτες του να γυρίσουν προς τον πάγκο γιατί μπερδεύτηκαν, πήγαν προς τα αποδυτήρια, είναι αυτό που δεν έχουν συνηθίσει ακόμη. Τέλος πάντων υπάρχει δίλεπτη διακοπή για οδηγίες, εμείς θα πάμε κατευθείαν στα στούντιο της Λεωφόρου Στρατού. Αρχείο ραδιοφώνου, σειρά δεύτερη, κυκλοφόρησε. Νέοι δίσκοι ακτίνας για το δικό σας αρχείο. Παραδοσιακή μουσική, όργανα και οργανοπαίχτες. Γνωστοί δεξιοτέχνες της δημοτικής μας μουσικής. Ελληνικό τραγούδι. Τρία φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού του ΕΙΡ. 1959, 1960, 1961. Έλληνες συνθέτες. Μίκης Θεοδωράκης, κατά Σαδουκαίων. Ελληνικός λόγος, ποίηση. Σημαντικοί Έλληνες ποιητές διαβάζουν ποίηματά τους.
θέατρο. Τένεση Williams, λεωφορείο Νοπόθος. Ελληνική ραδιοφωνία. Η δεύτερη σειρά αρχείου ραδιοφώνου κυκλοφόρησε. Ξανά στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ, όπου ο Κώστας Λεβαράκης και ο Φίλιππο Φαΐνα δίνουν οδηγίες στους παίκτες των δύο ομάδων. ΠΑΟΚ Βερόνα 18-16. Στην πρώτη περίοδο αυτού του αγώνα, εναρκτήριου και για τις δύο ομάδες και για τον τέταρτο όμιλο, στην πρώτη φάση της νέας Ευρωλίγκα της ΣΟΥΛΕΠ. Οι δύο ομάδες οι οποίες ακολουθούν στενά η μία την άλλη. Κάποια στιγμή η Βερόνα πήρε προβάδισμα, αλλά ο ΠΑΟΚ της το ξαναπήρε. Εδώ βλέπετε μία από τις καλές φάσεις της πρώτης περίοδου, του πρώτου δεκαλέπτου. Follow κάρφωμα από τον Γιαννούλη. Υπάρχει ισορροπία στα rebound, από 9 έχουν κερδίσει και οι δύο ομάδες. Υπάρχει μια υπεροχή του ΠΑΟΚ στα σούτ 2 πόντων. Εδώ βλέπετε συνολικά στατιστικά μέχρι στιγμής. Αλλά ίσως η ευστοχία του Williams σε μία από τις προσπάθειες που έκανε στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου να έδωσε την ευκαιρία στη Βερόνα να πλησιάσει περισσότερο. Όμορφες παρουσίες στην εξέδρα, στις εξέδρες του κλειστού γυμναστηρίου. Δεν είναι γεμάτο, περισσότεροι από 4.000 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δίνουν το παρόν. Και πάμε σε τζάμπολ για να αρχίσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ ο Τζότσεφ Μπλερ. Δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα του ΠΑΟΚ, ούτε και στη Βερόνα. Μάλλον υπάρχει στη Βερόνα, ο Williams κάθισε στον πάγκο και ο Μπούλοκ πήρε τη θέση του. Κορονιός με τον Μπούλοκ τώρα. Το Λιαδέλη ανέλαβε ο Ρομπαλντόνι. Μπλερ πολύ μακριά από τη ρακέτα. Γιαννούλης θα κάνει την κίνηση. Σιγάλας θα συγκρατήσει. Σιγάλας πάντα θα κάνει και το σούτ από το high post. Θα δικαιωθεί για την επιλογή του. 20-16. Να εδώ αρχηγός της εθνικής ομάδας. 4 πόντι. Μπούλοκ για το Ρομπαλντόνι. Ο Αλμπάνο που επέστρεψε και αυτό στην πεντάδα θα κάνει λάθος. Ο Σιγάλας κέρδισε και τώρα ο Κορονιός. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τρέξει. Κορονιός στο high post. Η μπάλα θα μπει στο καλάθι. Πρώτο καλάθι για τον Άγγελο Κορονιό. Και 22-16, προβάδισμα 6 πόντων για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ καλή άμυνα προηγουμένως του Σιγάλα. Κάλυψε πολύ ωραία την αδύνατη πλευρά. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό χρειάζεται. Κάποιες γρήγορες επιθέσεις να ξεφύγει στο σκορ, να πάρει λίγο επάνω του, ώστε να παίξει μάλλον αέρα. Εδώ υπήρχε υποψία φάουλ επάνω στον Κόνλον. Τελικά ο ΠΑΟΚ πήρε την επίθεση. Ο Μπλερ στο καλάθι, αστοχή. Rebound όμως από τους Ιταλούς. Και τώρα Μπούλοκ. Μπούλοκ, φάουλ του Κορονιού. Δεν ξέρω αν ο Παναγιώτης Μπλέτσος που έβλεπε προηγουμένου, παρακολουθούσε προηγουμένου στο time out, είδε κάτι ξεχωριστό. Υπάρχει αλλαγή τώρα από τον ΠΑΟΚ. Ο Βάης θα μπει στην πεντάδα. Παναγιώτη. Αυτό που ζήτησε ο Κώστας Λεβαράκης από τους παίκτες του Κώστα, φίλες και φίλοι, ήταν διεισδύσεις στην ιταλική ρακέτα από τα πλάγια, κυρίως από τον Σιγάλα και τον Λιαδέλη, και προσοχή στα screen, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να τρυπήσει την άμυνα της Βερόνα και να διευρύνει το προβάδισμά του, καθώς τώρα είναι στους 6 πόντους, 22-16, 8 και 37, πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Βάης πήρε θέση στη ρακέτα. Υπάρχουν σφυρίγμα, φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι ο Αλμπάνο έκανε βήματα και όχι ο Βάης φάουλ. Αλλά εδώ κοιτάξτε. Δεν νομίζω ότι το φάουλ πρέπει να δώσει και στο Βάης. Δεν πρέπει να είναι φάουλ. Είναι, το φάουλ. Είναι από είναι πίσω, ναι. Βάης, γιατί... Είναι στο την ώρα που γυρνούσε. Γιατί τουλάχιστον ο Αλμπάνο έκανε και ένα βήμα μπροστά, αλλά εφόσον είναι ο διαιτής μπροστά. Ο Κόνλον για τον Σμιτ. Μπούλοκ. Μπούλοκ πέρασε και από το Βάης, αστοχή όμως, rebound επιθετικό από τον Κόνλον και καλάθι από τους Ιταλούς, ενώ χρεώνεται με φάουλ ο Σιγάλας. Εδώ κοιτάξτε, χρεώθηκε με φάουλ ο Σιγάλας που πήγε να κλέψει από πίσω, είναι τρίτο φάουλ του Σιγάλα και θα βγει από το παιχνίδι, τη θέση που θα πάρει ο Ράκα. Να εδώ ο Αργεντινός, που παίζει ως κοινοτικός στον ΠΑΟ, Χόρχε Ράκα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, τα τρία φάουλ του Γιώργου Σιγάλα. Ο Κόνλον πάντως πετυχαίνει ένα έμεσο τρίποντο και μειώνει σε 22-19. 8 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου πλέον. Το περίεργο σου, ήταν πολύ περίεργο σου. Κορονιός. Και δεν διστάζει να σου και από μακριά ο Κόνλον. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει ο παίκτης που τον επιτηρεί.
Ράκα και τώρα Κορονιός. Λιαδέλης. Πατάει γερά, κερδίζει το φάουλ. Θα πάει σε βολές ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Είναι εδώ ο Μπαλτόνι. Και εδώ ξανά η αντικανονική άμυνα από τον Ιταλό. Με τα πόδια. Εδώ ο Φλεβαράκης τα λέει με τον Πολωνό διαιτητή. Τρεις ιδιαιτές. Σε ποιον να πρωτομιλήσει ο Φλεβαράκης ή οποιοςδήποτε προπονητής πλέον. Ο Λιαδέλης κάνει το 23-19. Σε μια νέα σελίδα της καριέρας του, ο διεθνής shooting guard. 24-19. Ο Πάκ προσπάθησε να πρεσάρει, ο Κόνλον πέρασε το κέντρο. Όχι μόνο να πρεσάρει, θέλει να καθυστερήσει και το μάτι της Βερόνας. Ναι, είναι τα 8 δευτερόλεπτα. Ο Μπούλοκ για 3. Θα πάρει τη βεβαιασμένη, όπως έγινε τώρα, προσπάθεια από τη Βερόνα, γιατί τελειώνει τα 24 δευτερόλεπτα. Κορονιός. 7,5 λεπτά ακόμη, βλέπετε εδώ τα ποσοστά στα σουτ τριών πόντων. Πολύ χαμηλά και για τις δύο ομάδες. Ο Βάις πλησίασε και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Αργυρός Ολυμπιονίκης στο Σίδνεϊ, ο Γάλλος που έρχεται και με ένα triple crown από τη Γαλλία. Νταμπλ με την Λιμός και κύπελο Κόρατς. Το 2000 είναι η χρονιά του Βάις. Κόνλον. Τώρα έκανε φάουλο Βάις επάνω στον Αμερικάνο Ιρλανδό. Και εδώ ο κόσμος του ΠΑΟΚ στην εξέδρα. Εδώ ο Φίλιππο Φάινα. Το 26-19 είναι η μεγαλύτερη διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Μετά από 13 λεπτά. Να εδώ ο Βάις απλώς στο πόδι του αντικανονικά. Φάουλ βεβαίως. Έχει πλέον έκτημα στην επίθεση και το ύψος του και είναι πιο κινητικός από τον αντίπαλό του και νομίζω ότι... Ο Κόλλον είναι βαρύς, πολύ βαρύς. Μπράβο, μπορεί να παίξει άνετα ένας εναντίον ενός μέσα στη ρακέτα όπως έκανε στην προηγούμενη φάση. Στην πεντάδα της Βερόνα και ο Χένρι Βίλιαμς, ο Μπούλοκ όμως εκτέλεσε. 26-22. Έχει πετύχει ένα τρίποντο, ήταν... Βλέπετε εδώ. Μπροστά στον Κορονιό, έχει προβλήματα ο Κορονιός με τον Μπούλοκ. Κορονιός, 26-22, Λιαδέλης, πάει να πάρει την εσωτερική, τελικά στοχή, αλλά κερδίζει το φάουλ. Εδώ ο Παναγιώτης Λιαδέλης, τα έχει με την ατυχία του μάλλον, και εδώ ο Καμάτα, ο οποίος υπέπεσε στο φάουλ, εδώ κοιτάξτε ξανά. Ο Λιαδέλης θα πάει στις βολές, να εδώ. Υπάρχει αλλαγή, είναι ο Σαρτόρι, αυτός είναι ο νέος παίκτης της Βερόνα. Πήρε τη θέση του Σμιτ, δεν είναι μόνο νέος στην πεντάδα, καινούριο στην πεντάδα της Βερόνα, είναι και νέος στην ομάδα. Αποκτήθηκε το βράδυ της Κυριακής από τη Σκαβολίνη Ούντινε, σαν παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Όλιβερ Μπράουν. Ο Μπράουν απομακρύνθηκε από τη Βερόνα και ο Σαρτόρι πήρε τη θέση του. Και ο λόγος για τον οποίο μάλλον τον επέλεξε ο Φάινα είναι ότι λίγο έλειψε να τους εκτελέσει στο Super Copa. Με την Ούντινε είχε πετύχει εναντίον της Βερόνα 24 πόντους στο ένα παιχνίδι και 20 στο δεύτερο. Ο Λιαδέλης έκανε το 28-22. Ο Μπούλοκ κόπηκε και αλλοιώθηκε το σούτ. Επέμεινε όμως εκεί ο Καμάτα και πέτυχε το 28-24 ο Φλεβαράκης. Δυσανασχετεί με τον τρόπο που δέχτηκε η ομάδα το καλάθι. Εδώ κοιτάξτε. Κόβεται αρχικά από το Βάις, ξανακερδίζει και μετά ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον Γάλλο. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα 4 πόντων. Είναι νωρίς ακόμα όμως, μένουν 6 λεπτά για το τέλος του μηχρόνου. Κορονιός, οι προσποιήσεις, μόνος του αστοχή. Rebound του Γιαννούλη, κερδίζει και το φάουλ από το Σαρτόρι. Να εδώ Μάουρο Σαρτόρι. Ήταν μόλις το... Εδώ δείτε πώς έγινε το φάουλ. Ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ για την Βερόνα σε αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ακόμα δικαίωμα για βολές. Εδώ έχουμε πλέον τη νέα αλλαγή των κανονισμών. Στα 5 φάουλ σε κάθε περίοδο και μετά πάμε σε βολές. Ο Λιαδέλης λοιπόν θα επαναφέρει από την τελική γραμμή. Ο Ράκα βγήκε από τα σκριν. Κορονιός. Πλάνα από τις εξέδρες. Ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του. Υπάρχει φάουλ του Μπούλοκ. Αντικανονικά προσπάθησε να σταματήσει τον Κορονιό. Να εδώ ο Μπούλοκ.
Εδώ. Με το χέρι του άπλωσε, δεν φαίνεται, είναι στην πίσω πλευρά του πλάνου. Και εδώ ο Φλεβαράκης με τους διαιτητές, γίνονται και συστάσεις να μην διαμαρτύρεται τόσο πολύ. Ράκα για τον Κορονιό, αυτός για 3 από τα 7 μέτρα. Rebound από τον Κόνλον. Και τώρα Williams μπερδεύεται, συγκρατεί την μπάλα. Ο Φλεβαράκης σήκωσε και πάλι τον Κολτεμπέλα εντάξει. Μετά βγάλει το Κορονιό, μετά τα άσπρα σούτ και ιδίως μετά το τελευταίο σούτ. Πούλο για τον Βίλιαμς. Σαρτόρι για 3. Rebound από τον Βάης, όχι. Πρόλαβε ο Πούλο, κάνει λάθος όμως. Ο Βάης κέρδισε και τώρα Γιαννούλης. Τρέχει ο ΠΑΟΚ. Με το Λιαδέλη πολύ γρήγορα προς το καλάθι. Η μπάλα δεν θα μπει, ξεσηκώθηκε το γήπεδο. Άτυχη στιγμή για τον Λιαδέλη. Αλλά θα πάει στις βολές βέβαια. Ο κόσμος τον χειροκροτεί. Είναι η κλασική φάση του Παναγιώτη Λιαδέλη. Πολύ δυνατό πάτημα. Αλλά στάθηκε άτυχος. Ο Κολτεμπέλα πήρε πράγματι τη θέση του Κορονιού. Εδώ ξανά ένα ακόμη replay. Οι συνάδελφοι τεχνικοί στο Βάντσελ και στη Λεωνεστρία προσπαθούν να σας δώσουν την καλύτερη εικόνα για ένα πραγματικά μεγάλο παιχνίδι μιας λαμπρής διοργάνωσης όπως τουλάχιστον ξεκινάει. Ο Λιαδέλης. Και βέβαια έχετε και στα αυτιά σας τον ήχο, όπως ακούγεται πλέον με καλύτερη ακουστική σε αυτό το υπερσύγχρονο γήπεδο. Εδώ ο Πάγκος της Βερόνα, 30-24 προβάδισμα, 6 πόντων για την ελληνική ομάδα. Ο Μπούλοκ περνάει μόνος του εναντίον όλων, κερδίζει το φάουλ από το Βάης. Άπλωσε τα χέρια του ο Γάλλος. Πώς κατέβασε το χέρι του. Ναι, ναι. Νομίζω πρέπει να τον περιμένει ψηλά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ύψους. Ο Μπούλοκ θα πάει σε βολές. Ήταν πέμπτο φάουλ. Είδατε ξανά πώς έγινε. Και ο Sweet Lou. Μπούλοκ. Εδώ ο Φλεβαράκης. Γεννημένος στην Ουάσιγκτον, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπούλοκ ήρθε στην Ευρώπη πέρυσι το χειμώνα, υπέγραψε συμβόλαιο στην Βερόνα το Δεκέμβριο του 1999. Αντικατέστησε παίκτη της Ιταλικής ομάδας και έμεινε, ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μείωσε τώρα 30-25. Λιγότερο από 5 λεπτά για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος και το πρώτο ημίχρονο. Ράκα για τον Γιαννούλη, εδώ η φίλαθλη του ΠΑΟΚ. Πάντα εκδηλωτική. Ο Σαρτόρι πήγε να κλέψει και αυτός είναι ο τρομπετίστας του ΠΑΟΚ. Ο Τάσος Κοντούλας, ο οποίος μάλιστα έρχεται από πολύ μακριά κάθε φορά. Μόνιμος κάτοικος στην βόρεια πλευρά του νομού Σερών. Λιαδέλης από το high post. Είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ, έχει φτάσει 16 πόντους, τους μισούς από αυτούς που έχει πετύχει ολόκληρη ομάδα. Εδώ ο Χένρι Ουίλιαμς κόπη για το Βάης, αλλά στη συνέχεια η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εδώ θέλω να δούμε το replay αν είναι δυνατόν, για να δούμε ποιος ακούμπησε τελευταίος. Εδώ κοιτάξτε, μπαίνει ο Ουίλιαμς, κόβει καθαρά ο Βάης. Εδώ στη συνέχεια απλώνει και όχι, λίγο ακόμα το replay αν μπορούσαμε να το κρατήσουμε. Να βλέπαμε ποιος έβγαλε την μπάλα έξω. Τέλος πάντων, οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα στην Ιταλική ομάδα. Κολτεμπέλα προσπαθεί να κλέψει από τον Μπούλοκ. Ο Αμερικανός πέρασε όμως. Σαρτόρι για 3. Μειώνει 32-28. Ναι, Παναγιώτη. Παράπονα του Κώστα Φλεβαράκη από τους διαιτητές δεν είναι και λίγα, αν και προσπαθεί να τα εκφράσει όσο πιο κόσμια μπορεί. Ειδικά στο προηγούμενο φάουλ που χρεώθηκε στον Βάης, γύρισε με παραπονεμένο βλέμμα προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ και είπε δεν ήταν φάουλ αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά του ασφαλώς είναι και τα τρία φάουλ του Γιώργου Σιγάλα, ο οποίος είναι καθυλωμένος στον πάγκο. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι η Ιταλική ομάδα έχει μαζέψει τα rebound μέχρι στιγμής, έχει 16-11 και με αυτό το τρίποντο του Σαρτόρι τώρα. Μειώνει στον πόντο, δηλαδή το προβάδισμα του ΠΑΟΚ εξανεμίστηκε, 32-31 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ πάντα απειλείται από τους Ιταλούς και αυτό το στοιχείο με τα rebound, από τα οποία μάλιστα τα επιθετικά είναι 6, κύριε Προεστέ,
Εσείς βλέπετε, συγγνώμη, να είδαμε και τα ποσοστά τριών πόντων. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ έκανε 34-31. Κύριε Προεστέ, τώρα έχει το λόγο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο Ιταλός προπονητής μάλλον είχε δίκιο με τους Σαρτόρι. Φαίνεται ότι είναι ένα καθαρό τριάρι, φύσης ουτέρ. Και δικαίως τον πήρε στην ομάδα του. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι τα rebound, όπως είπες, παίζουν μεγάλο ρόλο. Και αυτό είναι το ότι δίνει την ευκαιρία στους Ιταλούς να κάνουν δεύτερη και τρίτη προσπάθεια προς το καλάθι. Εδώ είδαμε ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Williams από το Βάις, ήταν το τρίτο. Ο Γάλλος θα κάτσει στον πάγκο. Σίγουρα υπάρχει η δύναμη του Γιάννη του Γιαννούλη μέσα στη ρακέτα. Παλεύει μόνος του, νομίζω ότι χρειάζεται και η συνδρομή από τον Blair. Έτσι ούτως ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν περισσότερο τα rebound και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Williams μείωσε, ο Blair πήρε τη θέση του Bice, τον βλέπετε εδώ. Ο Blair, ο οποίος έχει πετύχει ένα μόλις πόντο, ίσως ο Φλεβαράκης να περίμενε περισσότερα από τον Αμερικανό με βάση αυτά που έδειξε ο Blair στην προετοιμασία. 34-33 στον πόντο το παιχνίδι, 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κολτεμπέλα. Γιαννούλης. Γιαννούλης έχει περάσει για την Ιταλική ομάδα στην πεντάδα της ο Αρικμπάμπου. Είναι ο αδερφός του παίχτη που παίζει στη Δάφνη στην Ελλάδα. Γιαδέλης δεν τα κατάφερε. 2:48 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μπούλοκα στο χείο, Κολτεμπέλα το rebound. Πολύ καλή άμυνα του Παναγιώλη Γιαδέλη ήταν. Γιαννούλης. Περίμενε ο Ράκα. Αστοχή. Blair δεν τα καταφέρνει. Williams πήρε γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι και τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Williams για τρεις. Με όλη του την άνεση εκτέλεσε. 34-36 προβάδισμα και πάλι. Είναι η δεύτερη φορά που οι Ιταλοί παίρνουν προβάδισμα. Είδα το Henry Williams. Ένα εντυπωσιακό σουτ, ένα καλάθι τριών πόντων. Το οποίο φέρνει τη Βερόνα μπροστά. Υπάρχει time out πάλι από τον Κώστα Φλεβαράκη. Εμείς θα πάμε αμέσως στα στούντιο του Λεωφόρου Στρατού. Τελετέξτ από την ΕΡΤ. Ειδήσεις, οικονομία, αθλητισμός, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγία. Πληροφόρηση με την αμεσότητα και εγκυρότητα που μόνο η ΕΡΤ μπορεί να εγγυηθεί. Τελετέξτ από την ΕΡΤ. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο από το επίγειο και δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ και πάλι οι δύο ομάδες δέχονται οδηγίες. Εδώ βλέπετε τον πίνακα με τους πρώτους σκόρερς. Αλλά εκτός από αυτό να σας πληροφορήσουμε ότι η Βερόνα έχει ήδη 6 στα 13 τρίποντα, ποσοστό 46%. Υπερισχύει στα rebound 18 έναντι 12. Έχει πετύχει 10 πόντους από επιθετικά rebound έναντι μόλις 3 της ελληνικής ομάδας. Και έχει πετύχει και 5 πόντους από λάθη του ΠΑΟΚ έναντι μόλις 2 που έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ. Κύριε Προεστέ, νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο που πιστεύω ότι πρέπει να κατανοήσουν οι περιφερειακοί παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουν καθόλου από τα μάτια τους περιφερειακούς παίκτες Βερόνα, γιατί είδαμε ότι σουτάρουν με μεγάλη ευκαιρία και ήδη πλέον έχει φύγει το αρχικό άγχος και οι δύο ομάδες πλέον στο παιχνίδι. Όσο περνάει η ώρα, ίσως το άγχος να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, νομίζω ότι θα είναι παροδικό. Υπάρχει υπεροπλία από τον ΠΑΟΚ, αντί να προσέξει λίγο περισσότερο. Εδώ έμεινε η μπάλα στα χέρια του ΠΑΟΚ, διότι παρά την προσπάθεια του Μπλερ δεν ακούμπησε Στεφάνη και έτσι δεν ανανεώνεται ο χρόνος. Είναι και αυτός ένας νέος κανονισμός. Έτσι λοιπόν έληξε η επίθεση του ΠΑΟΚ. Αλλά πριν συνεχίσουμε, να δώσω το λόγο στον Παναγιώτη Μπλέτσο που παρακολούθησε το time out. Παναγιώτη. Να πούμε, Κώστα, ότι παρότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ούκο λίγους πόντους από την περιφέρεια στα τελευταία λεπτά, ο Κώστας Φλεβαράκης αφιέρωσε σχεδόν όλο τον χρόνο που είχε στο time out για να μιλήσει στους ψηλούς της ομάδας και ειδικά στον Γιάννη Γιαννούλη, από τον οποίο ζήτησε να προσέχει στην άμυνα και να μεταφέρει το παιχνίδι όσο μπορεί περισσότερο κάτω από το καλάθι των Ιταλών. Εδώ είδαμε πώς η μπάλα κούμπησε στο πόδι του Μπλερ. Ίσως και σκεμμένα η προσπάθεια του Αμερικανού για να κόψει την άμυνα. Ο χρόνος ανανεώθηκε, ενώ υπάρχει και αλλαγή από τον Φλεβαράκη. Βλέπετε τον Κορονιό έχει ετοιμάσει. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Θα πάρει τη θέση του Ράκα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει και με τους δύο playmakers στην πεντάδα και ένα χαμηλό σχήμα στην περιφέρεια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα καλό ποσοστό στα σουτ 2 πόντων, 57%, αλλά έχει μόλις 1 στα 8 τρίποντα. Δεν του βγήκαν τα σουτ ούτε του Κορονιού ούτε του Ράκα. Κόνλον πέρασε για τον Βίλιαμς, αυτός μπροστά στον Γιαννούλη, αλλοιώνεται το σουτ, όχι. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι, υπάρχει και φάουλ. Ο Γιαννούλης διαμαρτύρεται, ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση. Εδώ δείτε ξανά, ο Βίλιαμς σηκώνεται. Δεν νομίζω ότι έγινε φάουλ. Και εγώ, τουλάχιστον από το πλάνο που μας δίνει τώρα ο σκηνοθέτης μας, δεν φαίνεται τίποτα.
Δεν υπάρχει επαφή, γι' αυτό διαμαρτύρεται το Γιαννούλης. Ο Williams πάντως συνεχίζει το σερί του. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Δεν έχει ακουμπήσει καθόλου. ...34-39 το handicap, 5 πόντων τώρα για τον ΠΑΟΚ. Λιαδέλης για τον Γιαννούλη που πάει με πλάτη στο καλάθι. Θα νικήσει τον Αρικ Μπάμπου, 36-39. Ο Γιαννούλης είδατε εδώ πώς νίκησε τον αντίπαλό, το Φλεβαράκι σκεπτικός, 36-39, ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Williams έχει κάνει τη ζωή δύσκολη στους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά ο Μπλερ πήρε το rebound. Κορονιός για το Λιαδέλη. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρακτικά υπάρχει χρόνος για μία ακόμη επίθεση του ΠΑΟΚ, ακόμα και αν εξαντληθεί αυτή από τον Λιαδέλη που μεσού τριών πόντων ισοφαρίζει, 39-39, και δίνει μάλιστα το σύνθημα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να ξεσπάσουν στην εξέδρα. 39-39, 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κόνλον αστόχησε, ο Αρικμπά που πήρε το επιθετικό rebound, αστοχεί και αυτός. Μάχη για το rebound, ο Κολτεμπέλα τελικά νικητής. Υπάρχει επαφή από τον Σαρτόρη, ο οποίος έσπρωξε εκεί και ακούμψε την μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα για time out, αλλά ο Φάινα λέει ότι δεν το θέλει. Θα το πάρει όμως, οι διαιτητές το υπέδειξαν. Να εδώ η ιταλική ομάδα. Το παιχνίδι στα ίσια, 39-39. 22 δευτερόλεπτα. Δείτε εδώ τι μάχη έγινε για το rebound. Ο Σαρτόρη είναι αυτός που πατούσε έξω, ακούμπησε την μπάλα. Τελεία και παύλα, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Είδαμε όμως με πόση δύναμη μπήκε ο Κολδεμπέλα στη διεκδίκηση της φάσης. Να προσθέσουμε πάντως ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει αυτό που θα ήθελε από το center forward, από τον Μπλερ. Δηλαδή, ο Μπλερ έχει πετύχει ένα πόντο και έχει πάρει 5 rebound. Είναι ο βασικός center της ομάδας, όσο και αν δεν αγωνίστηκε σε όλη αυτή τη διάρκεια. Σε αντίθεση με τον Γιαννούλη που σύμφωνα με τα στατιστικά έχει 8 πόντους και 8 rebound μέχρι στιγμής. Ναι, δεν έχει, Κώστα, εντάξει, σημασία αυτό. Σίγουρα λείπουν οι πόντοι του Μπλερ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η λύση με τον Γιαννούλη μέσα στη ρακέτα για να παίξει τον Αριμπάμπο, αυτόν που φάνηκε ότι έχει τη δυνατότητα να το παίξει ένας μένας, είναι καλύτερη. Άρα λοιπόν ο Μπλερ μπορεί να κάνει άλλες δουλειές μες στο γήπεδο και να σκοράρουν οι υπόλοιποι. Επίσης εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ βλέπετε εσείς το τελευταίο τρίποντο του Παναγιώτη Λιαδέλη που ισοφάρισε, ότι ο ΠΑΟΚ στερείται των υπηρεσιών του Σιγάλα που βρίσκεται με 3 φάουλ καθυλωμένο στον πάγκο. Επίσης στερείται και τον Νταϊνέκο. Ο Σιγάλας μπήκε όμως τώρα στην πεντάδα για τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα για να υπάρχει μία ακόμη επιλογή για μακρινό σούτ από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι 22 δευτερόλεπτα. Έτσι. Στο κάτω-κάτω δεν θα κάνει άμυνα. Είναι φανερό ότι θα εξαρτηθεί όλη η επίθεση για να γίνει κάποιο σουτ. Δεν ισχύθηκε η περιφέρεια. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κολτεμπέλα κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο Λιαδέλης. Τελικά βγήκε ο Σιγάλας. Μόνος για 3. Αστοχή όμως. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με τις ομάδες ισόπαλες. 39-39. Ο κόσμος χειροκροτεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έκανε βέβαια το καλύτερο ξεκίνημα σε αυτό το πρώτο μέρος, αλλά υπάρχει ένα ακόμα ημίχρονο για να πάρει το προβάδισμα και την τη ζώνη την έθιξε ο Κώστας Φλεβαράκης χτες. Πριν από το παιχνίδι είπε ότι είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Ο Λιαδέλης για 3, την αντιμετωπίζει λοιπόν. Το αντίδοτο απέναντι σε τέτοια άμυνα είναι το καλό μακρινό σουτ και ο Λιαδέλης το είχε. Νάτος εδώ με όλη του την άνεση μπροστά στο Henry Williams. 42-39 και προβάδισμα από το λιονταράκι του ΠΑΟΚ. Williams με το Σιγάλα πάνω του. Ο Αλμπάνο για 3. Rebound από κανέναν, αλλά ο Καμάτα ακούμπησε την μπάλα τελευταίος και είναι για τον ΠΑΟΚ. Εδώ κοιτάξτε, τον είδατε τον Καμάτα, έβαλε το χεράκι του, εδώ, πολύ καθαρά, το πλάνο είναι διαφωτιστικό. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος στις εξέδρες. Μπλερ. Γύρισε η άμυνα σε μαντουμάνα. Είδε και από εδώ, φάινα. Ο Σιγάλας πλησιάζει, ο Γιαννούλης εκεί δεν μπορεί να κάνει την επίθεση που θα ήθελε. Το λάθος θα γίνει τελικά. Ένα ακόμη. 6 λάθη έχει ο ΠΑΟΚ.
ομαδικά, μόλις δύο έχει η Βερόνα σε όλο το πρώτο ημίχρονο και σε αυτά τα δύο λεπτά του δευτέρου. Williams. Αλμπάνο. Ο Williams προσπαθεί να ξεφύγει από την επιτήρηση του Σιγκάλα, θα σουτάρει για τρεις. Rebound από τον Μπλερ τελικά. Και ο Γιαννούλης βοηθάει. Λιαδέλης έκλεψε ο Μπούλοκ. Διάβασε τη σκέψη του Κολτεμπέλα ο Αμερικανός. Νέα επίθεση για τη Βερόνα. Ο Μπούλοκ εναντίον του Μπλερ. Τάπα από τον Αμερικανό. Έσβησε τα φώτα εκεί. Ο JNB του ΠΑΟΚ. Εδώ. Και όχι μόνο αυτό, δεν ανανεώνεται και ο χρόνος επίθεσης της Βερόνα, διότι δεν πήγε η μπάλα στη Στεφάνη. Ο νέος κανονισμός που σας είπαμε. 17 δευτερόλεπτα ακόμη για τους Ιταλούς. Ο Σμιτ. Ο Λιαδέλης κοντά του. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει άμυνα, συνέχεια man-to-man. Williams για δύο. High fly. Δεν κατάφερε εκεί να πετύχει το καλάθι. Ο Γιαννούλης πήρε και το rebound και το foul. Εδώ πρέπει να τονίσουμε, Κώστα, την πίεση που υπάρχει στην περιφέρεια πια της Βερόνα. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρχε μια ελαστικότητα σε ορισμένες φάσεις και βρισκόταν τα εύκολα σουτ. Νομίζω ότι το μιλήσανε στο ημίχρονο. Σίγουρα και υπάρχει περισσότερη πίεση και γι' αυτό βλέπουμε ότι η περιφέρεια της Βερόνα δυσκολεύεται να βρει το μακρινό σουτ. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε κάπως στα rebound και όχι μόνο αυτό. Παίρνει και τους πόντους που θέλει από τους ψηλούς του. Ενώ έχουμε σφύριγμα από τους διαιτητές, τεχνική ποινή. Στο Γιαννούλη. Στον Γιαννούλη που διαμαρτυρήθηκε για φάουλ. Ο Γιαννούλης θα ήθελα να δούμε αν μπορούμε την προηγούμενη φάση. Χρεώνεται τώρα το τέταρτο φάουλ. Η μπάλα είναι μία βολή για τους Ιταλούς. Εδώ ζητάει φάουλ ο Γιαννούλης από το διαιτητή. Η μπάλα τώρα θα πάει από το κέντρο του γηπέδου. Αυτός είναι ένας νέος κανονισμός, να τον θυμόμαστε. Στην τεχνική ποινή σε παίχτη μία βολή και η μπάλα από το κέντρο. Νέα επίθεση. Εδώ βλέπετε πάει να κάνει την χειρονομία. Ο Γιαννούλης ζητάει φάουλ ότι του χτύψαν το χέρι. 44-40 παρόλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ πάει να εκμεταλλευτεί το ξέσπασμα το δικό του. Την ψυχολογική φόρτιση οπωσδήποτε. Το πάθος. Φάουλ επιθετικό του Αλμπάνο. Στήθηκε σωστά ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης που είναι από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Πρώτος rebounder με 8. Δεύτερος scorer με 10 πόντους. Βλέπετε εδώ ξανά από τα διαδοχικά replay που μας δίνουν οι συνάδελφοι τεχνικοί από το βαν των εξωτερικών μεταδόσεων της ελληνικής τηλεόρασης 3. Ο Αλμπάνο λοιπόν έκανε το foul, ήταν το τρίτο του. Αυτό είναι πρόβλημα για τους Ιταλούς. Αλλά πρόβλημα υπάρχει και στον ΠΑΟΚ με τα φάουλ, διότι ο Γιαννούλης έχει 4, ο Σιγκάλας 3 και ο Βάης 3. Φάουλ τώρα και πάλι από τους Ιταλούς. Εδώ Καμάτα που άπλωσε το πόδι του, κακώς διαμαρτύρεται. Κοιτάξτε εδώ, ο Λιαδέλης πάει να περάσει, βάζει το γόνατό του, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Για να χρεώσει φάουλ ο διαιτητής. Τέταρτο φάουλ και για τον Καμάτα. Θα κάτσει στον πάγκο. Ο Φλεβαράκης πάντως προτιμά να κρατήσει και το Σιγκάλα και το Γιαννούλη στην πεντάδα. Κολτεμπέλα. Σιγκάλας, καλή πάση στο Γιαννούλη που θα νικήσει τους αντιπάλους του και θα ξεσηκώσει την εξέδρα και πάλι. 46-40. Ο Φλεβαράκης προσπαθεί να ζητήσει από τους παίκτες του να πιέσουν περισσότερο στην άμυνα. Σιγκάλας κόβει τον Ουίλιαμς. Τώρα ο Κόνλον. Σιγκάλας και πάλι πρώτου Ουίλιαμς. Έβγαλε την μπάλα έξω, αλλά είναι για τους Ιταλούς που έχουν 11 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Το παιχνίδι έχει ανάψει. Φαίνεται και αυτό από τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, από την εξέδρα, από τις εξέδρες του πλησίου γυμναστηρίου. Σμιτ. Καλάθι και φάουλ από τον Μάρτι Κόνλον, ο οποίος μέσα από ένα όμιλο παικτών του ΠΑΟΚ βρήκε το στόχο. Εδώ κοιτάξτε, μέσα από τρεις πέρασε ο Ιρλανδός, Αμερικανός μάλλον με το Ιρλανδικό διαβατήριο. Θα πάει και στη συμπληρωματική βολή. Τρίτο φάουλ του Κολτεμπέλα. 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Φλεβαράκης πέρασε αμέσως στον Κορονιό. Ο Κόνλον με το περίεργο αυτό στυλ μειώνει σε 46-43. Προβάδισμα 3 πόντων για τον ΠΑΟΚ.
για τον ΠΑΟΚ, που ενώ έχει πάρει τα μέγιστα από τον Λιαδέλη, από τον Γιαννούλη, περιμένει ακόμη βοήθεια περισσότερη από τον Πλερ και από τον Κορονιό, εδώ και νεύρα στο κήπεδο. Ο Βίλιαμς πήγε να στήσει τα ρέστα από τον Λιαδέλη. Ας δούμε ξανά τη φάση, αλλά τώρα δώσαν τα χέρια οι δύο παίκτες, που έχουν μάλλον, κοιτάξτε εδώ, κάνει την προσπάθεια ο Λιαδέλης, κάνει φάουλ ο Βίλιαμς, πρόκνει και λίγο ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Τα πνεύματα ηρεμούν προσωρινά, εδώ ξανά η φάση από άλλο replay. Στο παιχνίδι λοιπόν ο Κορονιός. Εκεί, ο Λιαδέλης περνάει στο Σιγκάλα, αυτός μόνος για τρεις. Δεν βρίσκεται στο Αλμπάνο το rebound. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ χαμηλά στα ποσοστά τριών πόντων, 3 στα 13, 23%. Έναντι 35% που έχει Βερόνα, 6 στα 17. Βίλιαμς. Ο Σιγκάλας πάνω του. Μπούλοκ. Για δύο πόντους. Μειώνει στο πόντο 46-45. Εδώ οι δύο Πάγκοι και η Γραμματεία και εδώ η πόντη του Μπούλοκ έφτασε τους 10. Πέντε λεπτά για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. ΠΑΟΚ έχει βραχία κεφαλή ενός πόντου. Κορονιός πασάρει τελικά. Λάθος του Γιαννούλη. Ο Μπούλοκ με το Λιαδέλη πάει στο lay-up και προβάδισμα στην Ιταλική ομάδα για άλλη μια φορά. Οι Ιταλοί παίρνουν κεφάλι με τους δύο Αμερικανούς τους να κάνουν το παιχνίδι τους και να είναι η πρώτη σκόρερ. Ο Μπούλοκ 12 πόντους και ο Βίλιαμς 13. Γυρίσανε προηγουμένως πάλι την άμυνα του σε ζώνη. Κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν είχαν αντιληφθεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ, γι' αυτό κλέψανε και την μπάλα. Κορονιός για 3. Θα βρει το στόχο και προβάδισμα κεφάλι στον ΠΑΟΚ 49-47. Ένα παιχνίδι που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό με όλα αυτά τα στοιχεία της πρεμιέρας και με το άγχος για την νίκη βέβαια. Νομίζω ότι ο Άγγελος χρειάζεται ένα-δύο τέτοια εύκολα καλάθια για να μπορέσει να πάρει πάνω. Foul goal από τους Ιταλούς και συγκεκριμένα από τον Κόνλον που ισοφαρίζει 49-49. Εδώ κοιτάξτε πώς πέρασε. Πέτυχε το καλάθι. Θα πάει και στην βολή. Συμπληρωματική βολή, 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Ο Κόνλον έχει κάνει πολλή ζημιά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει νέο πρόσωπο, το Φρεντερίκ Βάι στην πεντάδα του τώρα. Ο Μπλερ, ο οποίος δεν τα έχει πάει και τόσο καλά, κάθισε στον πάγκο. 49-50 προβάδισμα για τους Ιταλούς. Σεζόνι πάντα η Βερόνα, έτσι. Ναι, όταν βάζουν καλάθι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό δείξανε. Όταν πετυχαίνουν καλάθι, βολή εύστοχη, γυρνάνε την άμυνα του σεζόν. Όταν δεν καταφέρουν κοινά στο και η επίθεση τους εξακολουθούν και παίζουν μάτου-μάτου. Αλλά νομίζω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ με την αλλαγή αυτή θέλει να ενισχύσει την άμυνά του. Ίσως ο Βάης μπορέσει να τα καταφέρει καλύτερα από το πλέον. Τις συζητήσεις των αντιπάλων να μπορέσει να καλύψει τις αδύνατες πλευρές της άμυνας. 49 παραμένουν οι πόντοι του ΠΑΟΚ, 50 έχει η Βερόνα. Ο Γιαννούλης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει πάντως. Όμως τώρα θα το κάνει. Σιγκάλας σπρώχθηκε, τραβήχθηκε από τον Κόνλον, φάουλ βέβαια. Και επειδή ήδη η Ιταλική ομάδα έχει 5 φάουλ σε αυτή την περίοδο, Σιγκάλας θα πάει σε βολές. Αυτός είναι ο Σαρτόρι, ο οποίος θα μπει. Αλλαγή θα κάνει, εδώ βλέπετε το Σιγκάλα πώς τραβήχθηκε από τον Κόνλον. Δεύτερο φάουλ του Κόνλον. Ο Φλεβαράκης θα ξεκουράσει για λίγο τον Γιαννούλη και θα περάσει τον Χωσέ Καργόλ, ενώ πέρασε και ο Σαρτόρι που βλέπετε. Με το νούμερο 9 ο Καργόλ μπήκε στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ο Σιγκάλας ισοφαρίζει τώρα 50-50. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ και το κάνει τώρα. Φτάνει τους 6 πόντους με άψογα στατιστικά στις βολές. 4 στις 4. Σαρτόρι. Μπούλοκ. Μπούλοκ για 2. Θα βρει το στόχο και πάλι ο Sweet Lou της Ιταλικής ομάδας. 51-52.
3,5 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος για Δέλης. Κατά μέτωπον επίθεση κερδίζει λοιπόν τον αντίπαλό του 53-52. Ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Μπούλοκ για 3. Και αυτή τη φορά βρίσκει στόχο ο Αμερικανός που έχει ζεσταθεί. Να δω, Μπούλοκ έφτασε τους 17 πόντους. Στο άψε σβήσε στο δεύτερο ημίχρονο. 53-55 ο Φλεβαράκης, σκεπτικός και φυσικά ανήσυχος. Κορονιός διστάζει για 3. Καργκόλ. Πιστεύω ότι προβληματίζει η άμυνα του Κορονιού πάνω στον Μπούλοκ. Αστοχή μάλιστα ο Κορονιός. Εδώ τουλάχιστον ο Άγγελος δεν έδειξε ικανός Κώστα να μπορέσει να μαρκάρει τον Κούλο. Πήγε να κλέψει τώρα, χρεώθηκε με φάουλ ο Κορονιός. Τρίτο φάουλ του Άγγελου Κορονιού. Εδώ χρεώθηκε με φάουλ και υπάρχει time out που ζήτησε ο Κώστας Φλεβαράκης. Teletext από την ΕΡΤ. Ειδήσεις, οικονομία, αθλητισμός, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγία. Πληροφόρηση με την αμεσότητα και εγκυρότητα που μόνο η ΕΡΤ μπορεί να εγγυηθεί. Teletext από την ΕΡΤ. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο από το επίγειο και δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟ και πάλι, στο πρώτο παιχνίδι του Δικεφάλου, κόντρα στη Βερόνα, στη νέα Ευρωλίγκα, ένα παιχνίδι, ευγενική χορηγία της ΚΑΕ ΠΑΟ. Παρακολουθείτε απευθείας από την ελληνική τηλεόραση 3. Η Βερόνα προηγείται 55-53 του ΠΑΟ. Ο Μπούλοκ προς το καλάθι θα ευστοχίσει και πάλι, έφτασε τους 19 πόντους. Έχει πετύχει τους μισούς στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και το σκορ έχει γίνει 53-57, 2,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Φλεβαράκης σηκώνει και πάλι τον Κολτεμπέλα, προφανώς θα αποσύρει τον Κορονιό. Ο Κορονιός που έκανε την προσποίηση, αστοχή όμως και πάλι. Ο Κορονιός έχει 1 στα 6 σουτ 3 πόντων. Και όχι μόνο αυτό, ο Αλμπάνο έρχεται να πετύχει ένα ακόμη καλάθι και να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. 53-59. Κοιτάξτε εδώ η πάσα του Μπούλοκ και το καλάθι από τον Αλμπάνο. Όσο σήγησε ο Βίλιαμς από την άμυνα του Σιγάλα, βρήκε την ώρα ο Μπούλοκ. Εδώ ο Σιγάλας κερδίζει το φάουλ από τον Σαρτόρι. Ναι, βεβαίως. Ο Κώστας Φλεβαράκης αφιέρωσε ολόκληρο το time-out μιλώντας στον Άγγελο Κορονιού, από τον οποίο φάνηκε να έχει πάρα πολλά παράπονα. Και ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε, κατευθείαν ο Μπούλοκ πέτυχε ένα ακόμη καλάθι, κάτι που εξόργησε τον Κώστα Φλεβαράκη και αμέσως σήκωσε τον Κλαούντιο Κολτεμπέλα, ο οποίος τώρα περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Και όχι μόνο αυτό, περνάει και ο Μπλερ σε λίγο. Ο Φλεβαράκης του δίνει οδηγίες μπροστά στη γραμματεία. Ο Σιγάλας ετοιμάζεται για τις βολές. Είδατε και τον Μπλερ. Ο Σιγάλας μειώνει 54-59. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει ένα ξέσπασμα για να γυρίσει το παιχνίδι υπέρ του. Ο Σιγάλας κάνει το σκορ 54-59, συγγνώμη, 55-59, καθυστερεί ο Φωτεινός Πίνακας να γράψει τον πόντο. Μπούλοκ με τον Κολτεμπέλα. Τον ταλαιπωρεί εκεί, περνάει ο Αμερικανός, Κόνλον, βήματα, 3 δευτερόλεπτα τελικά από τον Αλμπάνο. Νομίζω ότι η παρουσία του Κολτεμπέλα θα βελτιώσει τα πράγματα στην άμυνα. Είναι πολύ καλύτερος αμυντικός από τον Κορονιό. Οπωσδήποτε από τον Κορονιό και φάνηκε αυτό από την πρώτη φάση. Ο Καργκόλ κάθισε στον πάγκο, πέρασε στην πεντάδα ο Βάης, αλλάζει δίδυμο ψηλών ο Φλεβαράκης. 55-59 λοιπόν το σκορ στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται πίσω από τους Ιταλούς. 1,5 λεπτό για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Βάης δεν τα καταφέρνει. Κλέψαν οι Ιταλοί. Ο Σαρτόρ ήταν εκεί και ο Μπούλοκ. Μπούλοκ. Σμιτ. Ο Κόνλον. Με τον Μπλερ εκεί, Σμιτ αλλοιώνεται το σούτ, ο Βάης παίρνει την μπάλα, πήγε να γίνει το λάθος ο Λιαδέλης τελικά. Εδώ η πρόεδροι του ΠΑΟΚ, πρώην Κενίν, Τέος Κενίν,
Μία στοχή επίθεση ακόμα και ο Μπούλοκ από μακριά στοχεί και αυτός, αλλά υπάρχει φάουλ του Βάις. Και άλλα νεύρα με τον Κόνλον και τον Βάις και τεχνική ποινή στον Κόνλον που διαμαρτυρήθηκε. Εδώ ο Κόνλον που χρεώθηκε με τεχνική ποινή. Και τώρα θα πάει πρώτα ο Κόνλον στις βολές και μετά θα πάει και ο Βάις σε μία βολή. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει και επίθεση μετά τη βολή του Βάις. Και σε απόσταση αναπνοής από το διαιτητή. Ήταν ο Παναγιώτης ο Μπλέτσος που βρίσκεται πάντα... Ο Παναγιώτης ο Μπλέτσος είναι στον αγωνιστικό χώρο και θα μας πει τι ακριβώς συνέβη εκεί με τον Κόνλον μπροστά στον Βάις. Παναγιώτη. Ακριβώς μόλις δέχτηκε το φάουλ ο Ιρλανδό-Αμερικάνος από τον Βάις, γύρισε και έκανε μια χειρονομία προς τον Γάλλο σέντερ του ΠΑΟΚ και τον έβρισε ξεκάθαρα μπροστά στους δύο διαιτητές, οπότε ήταν επόμενο να δεχτεί την τεχνική ποινή. Ο Κώστας Φλεβαράκης έδωσε οδηγίες στους παίχτες του, 55-61 έχει γίνει το σκορ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα για μία βολή από την τεχνική ποινή του Κόνλον και θα έχει και την επίθεση από το κέντρο του γηπέδου, 56-61. Και εδώ θα επαναφέρει ο Λιαδέλης. 42 δευτερόλεπτα, αυτός είναι ο Φάινα που μάλλον έριξε στάχτη στα μάτια του ΠΑΟΚ όταν έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο φαβορί μετά την Μπαρτσελώνα στον Όμιλο για την πρωτιά. Βέβαια συμπεράσματα δεν μπορούμε να βγάζουμε από το πρώτο παιχνίδι. Πήγε, έκλεψε ο Σαρτόρι πρώτου κολτεμπέλα και πάει σε ευνηδιασμό η Βερόνα. Πράγματι αστοχή ο Σαρτόρι όμως, ο Σιγάλας παίρνει και το rebound. 24 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Κολτεμπέλα θα περάσει στο κέντρο. Κολτεμπέλα προς το καλάθι, θα ευστοχίσει. Το κόστος του Κώστα από τον Ιταλό και 58-61 μειώνει ο ΠΑΟΚ στους 3 πόντους. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Μπούλοκ. 4 δευτερόλεπτα, 3, ο Κόνλον από μακριά, έμεινε αφύλακτος. Αυτό ήταν λάθος της άμυνας, 58-61, θα τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, 58-63 συγγνώμη. Εδώ βλέπετε καθυστέρησε να πάει παίχτης πάνω του. Κύριε Προεστέ. Νομίζω ότι κακός ο Μπλερ βγήκε να καλύψει και να πάει για double team. Έμεινε ελεύθερος παίχτης της Βερόνα και είπαμε ότι η περιφέρεια της Βερόνα δεν συγχωρεί. Τα μικρά παιδιά είναι γεμάτα περιέργεια. Έτσι ανακαλύπτουν τον κόσμο, όμως κινδυνεύουν αν δεν προσέξουν. Ας τα προστατέψουμε από εγκάβματα. Όταν μαγειρεύουμε, προσοχή στις καυτές εστίες και το χερούλι της κατσαρόλας ποτέ να μην εξέχει. Αντιμετώπιση παιδικού τραύματος. Μοναδικός μας στόχος. Πληροφορίες 36-02-041. Κόνλον και Μπλερ, ο Αμερικανός παίρνει την μπάλα για τον ΠΑΟΚ που ξεκινάει την επίθεση. Ο Γιαννούλης, ο Μπλερ, ο Λιαδέλης, ο Σιγάλας και ο Κολτεμπέλα, η βασική πεντάδα δηλαδή. Λιαδέλης πατάει γερά, αλλά προτιμά να δώσει έξω εκεί στον Μπλερ. Αυτός κερδίζει το φάουλ από τον Αλμπάνο. Ο Φλεβαράκης εδώ. Και ο Αλμπάνο που έκανε το φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Αλμπάνο. Εδώ ο Μπλερ, ο οποίος θα πάει στις βολές. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει το αντίδοτο και για τον Μπούλοκ που πέτυχε 19 πόντους, τους περισσότερους από τους οποίους στην τρίτη περίοδο. Για τον Κόνλον που έχει πετύχει 15 πόντους και έχει κάνει πολύ ζημιά, αλλά και για τον Χένρι Ουίλιαμς που σταμάτησε στους 13 με την άμυνα του Σιγάλα, έχω την εντύπωση, έτσι. Νομίζω ότι αυτό που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει. Είδαμε ότι εκεί πίεσε πάρα πολύ την περιφέρεια, έκοψε τους διαδρόμους και είχε πάρει μια κάποια διαφορά. Μετά χαλάρωσε και μοιραία έδωσε την ευκαιρία στη Βερόνα να αντιδράσει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ και δεν θα έχει πρόβλημα το να φτάσει στην άκρη. Ο Μπλερ πέτυχε το δεύτερο και τον τρίτο πόντο του. Καλά ακούσατε, είχε πετύχει σε 30 λεπτά ένα πόντο και τώρα πέτυχε δύο ακόμη. Εμφανώς αγχωμένος κι αυτός από την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Ο Βίλιαμς με το Σιγάλα, ο Αμερικανός περνάει έξω, Σαρτόρι για τρεις. Rebound από τους καλούς. Πάλι ο Βίλιαμς για τρεις, ήταν μόνος του, καθυστέρησε.
καθυστέρησε ο Σιγάλας να πάει 60-66, προβάδισμα 6 πόντων με τον Williams να φτάνει στους 16 και να είναι πραγματικά δολοφόνος με τη βίβλο την οποία δεν κρατάει τώρα, αλλά εκτελεστής του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Επιβεβαιώθηκαν όλες οι ρίσεις του Πλευαράκη για την δύναμη πυρός της Ιταλικής ομάδας, αλλά ας δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Μπλέτσο, που βρίσκεται πάντα κοντά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Παναγιώτη. Να πούμε, Κώστα, ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Κώστας Πλευαράκης, δεν πρέπει να είναι καθόλου ικανοποιημένος από την άμυνα της ομάδας, καθώς στην τελευταία διακοπή του αγώνα μίλησε ιδιαίτερα στον Παναγιώτη Λιαδέλη και τον Γιώργο Σιγάλα, ζήτησε πρώτα βοήθειες στο μαρκάρισμα του Μπούλοκ, ενώ ζήτησε από τον Λιαδέλη να πάρει και περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, κάτι που φάνηκε ότι είχε ζεστό χέρι στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά στη συνέχεια έχει κολλήσει, έχει μείνει ο Λιαδέλη στους 24 πόντους. Ακόμη φάουλ αφού αστόχησε δύο φορές εδώ μπροστά στον Άρικ Μπάμπου. Αστοχή, παίρνει το επιθετικό rebound, πάει για φόλου και εκεί του κάνει φάουλ ο Κόνλον. Θα πάει σε βολές λοιπόν ο Τζότζεφ Πλέρ. Ο Πλέρ ο οποίος έχει 0 στα 7 δίποντα μέχρι στιγμής και 3 στις 4 βολές. Έχει πάρει 6 rebound από τα οποία 2 είναι επιθετικά. Αστοχή και στη βολή τώρα. Το 60-66 παραμένει. Αυτός είναι ο Καμάτα που θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Και εδώ ο κόσμος του ΠΑΟΚ προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του όσο μπορεί. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη ένα ξέσπασμα. 61-66. Williams. Κόνλον. Williams και πάλι. Τον Μπούλοκ τον ανέλαβε ο Κολτεπέλα. Ο Σιγάλας πάντα μπροστά στον Williams. Ο Κόνλον κερδίζει φάουλ από τον Γιαννούλη. Μετράει το καλάθι. Μετράει, λέει ο διαιτητής. 61-68. Εδώ. Έκανε το χούξο το Αμερικανός με το Ιρλανδικό διαβατήριο. Ο Φάινα μάλλον πανηγυρίζει από μέσα του. 61-68, μένουν 8,5 λεπτά. Ο χρόνος είναι αρκετός βέβαια, αλλά η εξέλιξη του παιχνιδιού περισσότερο δυσκολεύει τον ΠΑΟΚ τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει το άγχος. Οι Ιταλοί γύρισαν πάλι ζώνη. Οι Ιταλοί πέτυχαν την εύστοχη βολή και είδαμε ότι, το είπαμε προηγουμένως, παίζουν ζώνη. Κάτι σαν κατενάτσιο θα λέγαμε. Βάζουν το κόλ και μετά. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟ. Εδώ βλέπετε το φάουλ που έγινε από τον Williams. Ήταν το τρίτο φάουλ του Henry Williams. Έγινε το φάουλ, γυρίσανε σε μάτωμα. Βλέπουμε το κυνηγητό των ανθρώπων της Βερόνα και στο Λιαδέλη να πάρει την μπάλα όσο μπορούν προσπαθούν και την πίεση έχει πάει, όταν πάρει την μπάλα. Πάει μετά. Δεύτερος παίκτης επάνω πολλές φορές. Πάντοτε γίνεται αυτό. Είδαν ότι είναι ο σκορ του ΠΑΟΚ. Καλάθι και φάουλ από τον Μπλερ. 63-69. Εδώ ο Τζότζεφ Μπλερ, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει τα σπασμένα από το υπόλοιπο παιχνίδι. Ήταν έξυπνη πάσα του Παναγιώτου Λιαδέλη. Για την ασίστ αυτή μάλιστα πήγε ο Σιγάλας και έδωσε συγχαρητήρια στο Λιαδέλη. Εδώ ο Άρικ Μπάμπου που υπέπεσε στο φάουλ. Ο Μπλερ δεν πετυχαίνει την βολή όμως. 63-69 παραμένει το σκορ. 8 λεπτά ακόμα για το τέλος. Αρκετός χρόνος. Williams με το Σιγάλα κοντά του. Ο Καμάτα ζητάει την μπάλα, τελικά πάει στο Σαρτόρι. Απ' την εσωτερική έσπρωξε, υπάρχουν βήματα λέει ο διαιτητής. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ με την καλή άμυνα του Λιαδέλη, οπωσδήποτε. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Βολιώτης είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ αναμφισβήτητα. Αν και υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα στο μαρκάρισμα, αλλά βλέπουμε ότι ο Ιταλός δεν τον εκμεταλλεύεται να μπει μέσα στο καλάθι. Ότι ο Παναγιώτης Λιαδέλης το μαρκάρι στην άμυνα είναι αρκετά κοντότερο. Ο Μπλερ έχασε την μπάλα με φάουλ, σωστό σφύριγμα, αν και καθυστέρησε ο Πολωνός ο διαιτητής. Ο Πλευαράκης φωνάζει τους παίκτες και εδώ ο Μπούλοκ που έκανε το φάουλ. Να εδώ ο Μπούλοκ, ο Μπλερ θα πάει σε βολές και πάλι. Εδώ.
και εδώ Φάινα που θα αποσύρει το Σαρτόρι. Επιστρέψει στην πεντάδα ο Σμιτ που βλέπετε εδώ. ...63-69. Ο Μπλερ κρατάει στα χέρια του μία ακόμη ευκαιρία να πλησιάσει ο ΠΑΟΚ περισσότερο. Δεν θα τα καταφέρει όμως. 4 στις 8 βολές από τον Αμερικανό που έχει και ένα στα 8 δίποντα. Πρέπει να είναι πολύ αγχωμένος, διότι αν κρίνουμε από τα νούμερά του στην προετοιμασία είναι πάρα πολύ μακριά. Αστοχή σε αυτή τη βολή και επανάληψη, γιατί πάτησε ο Αριγμπάμπου μέσα στην ρακέτα. Μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Να ακούσουμε λοιπόν για λίγα δευτερόλεπτα τον Παναγιώτη Μπλέτσο. Παναγιώτη. Πρέπει να πούμε σχετικά με τον Τζόζεφ Μπλερ ότι στην προηγούμενη φάση, όταν πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Ο Κώστας Φεβαράκης γύρισε προς τον πάγκο και έκανε μια χειρονομία ανακούφιση, σαν να λέει επιτέλους. Ούτε αυτή τη φορά βρίσκει στόχο ο Τζόζεφ Μπλερ, ο οποίος έχει 4 στις 9 βολές. Ίσως είναι η χειρότερη βραδιά του από τη μέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. 63-69. Henry Williams, ο high fly της Ιταλικής ομάδας. Ένα παρατσούκλι που του χρεώθηκε επειδή πηδάει πολύ ψηλά όταν σουτάρει στο jump shoot. Μπούλοκ για τρεις μπροστά στο Λιαδέλη, θα ευστοχίσει. Βαθιά μαχαιριά αυτή από τον Αμερικανό. Στάθηκε τυχερός μου φαίνεται ο Αμερικανός, γιατί υπήρχε πολύ καλή άμυνα και πολύ πίεση του Παναγιώτη πάνω του. Ο Γιαννούλης πήρε την εσωτερική, εδώ υπάρχει φάουλ. Ένας από όλους έκανε φάουλ, για να πούμε δύο από όλους. Εκεί. Ο Γιαννούλης πάει για τις βολές, εδώ κοιτάξτε. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για δύο βολές, αν και οι Ιταλοί βρίσκονται ήδη μακριά. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πλησιάσει. Υπάρχει χρόνος, 7 λεπτά ακόμη. Αλλά όχι με αυτό το ρυθμό βέβαια ο ΠΑΟΚ, και άμα χάνει και τις βολές. Και μη χειρότερα. 17 στις 25. Πολύ χαμηλά ποσοστά και πολλές χαμένες βολές. Γιαννούλης που έχει 12 πόντους. Ο κόσμος κάνει την πορεία από την εξέδρα. Ο Γιαννούλης ευστόχησε και υπάρχει και φάουλ του Αριγμπάμπου που έσπρωξε το Σιγάλα, τώρα ο Σιγάλας θα πάει στη γραμμή. Τράβηξε το χέρι του Αριγμπάμπου, ο Αριγμπάμπου του χέρι του Σιγάλα για να τον εμποδίσει εκεί στο block out, να τον εμποδίσει για το rebound. Ο Σιγάλας λοιπόν από τη γραμμή 64-72, δεν έχει κυλήσει χρόνος, αυτό είναι το πιο ευχάριστο βέβαια για τον ΠΑΟΚ, που ήδη πετυχαίνει ένα τρίποντο. Ένα έμεσο τρίποντο τώρα με αυτές τις τρεις βολές, 66-72. Και πάλι το προβάδισμα των Ιταλών στους 6. Ο ΠΑΟΚ πιέζει στο μισό γήπεδο. Χένρι Βίλιαμς. Από την εσωτερική κερδίζει φάουλ του Σιγάλα. Αλλά δεν θα πάει σε βολές ο Βίλιαμς. Ήταν μόλις το δεύτερο του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο. Το τέταρτο του Σιγάλα. Αλλά τέταρτο του Σιγάλα, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει με 4 φάουλ ακόμα το Βάις και το Γιαννούλη. 3 φάουλ έχει Κολτεμπέλα. Πρέπει να αντέξουν και ο Κολτεμπέλα και ο Σιγάλα. Είναι οι δύο περιφερειακοί που βγάζουν όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ και πρέπει να αντέξουν στα φάουλ. Με την εκπνοή το σούτ από τον Μπούλοκ, η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Υπήρξε μια καθυστέρηση ανάμεσα σε γραμματεία και διαιτητές. Στην στιγμή που δεν πήγε το καλάθι, η μπάλα πάει στον ΠΑΟΚ. Είναι σωστή η έκταση. Καλή άμυνα από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το 66-72 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, Κολτεμπέλα. Υπάρχει πολύ ώρα. Υπάρχει πρόβλημα να βιάζουν. Για τρεις ο Ιταλός. Rebound του Μπλερ. Θα πάρει τελικά ο Σμιτ. Βίλιαμς. 6
τέλος του αγώνα, ενός πολύ συναρπαστικού και δραματικού αγώνα, έτσι όπως εξελίσσεται. Ο Λιαδέλης θα κλέψει, πάει στον ευνηδιασμό, θα πετύχει το καλάθι, 68-72, ξεσηκώνεται η εξέδρα δικαιολογημένα. 26 πόντια από τον διεθνή shooting guard του ΠΑΟΚ. Μπούλοκ. Βίλιαμς. Φάουλ από τον Γιαννούλη ή από τον Σιγάλα. Από τον Σιγάλα, λέει ο διαιτητής. Πέμπτο φάουλ του Γιώργου Σιγάλα. Ο πάγκος του ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται. Το Γιαννούλη, όχι, δεν είναι ο Γιαννούλης. Του Γιαννούλη δώσανε φάουλ. Χρεώθηκε. Υπήρχε διχογνωμία, τελικά ο Γιαννούλης είναι αυτός που χρεώθηκε με πέμπτο φάουλ, θα κάτσει στον πάγκο και σηκώνεται αμέσως ο Βάις, που και αυτός όμως έχει 4 φάουλ. Μπούλοκ. Το σημείο που πρέπει να προσέξει η ομάδα του ΠΑΟΚ, πήρε το ξέσπασμα που ήθελε, τώρα θέλει μία-δύο καλές άμυνες για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτή. Που τελευταίος την ακούπησε. Να, εδώ ο Γερμανός. Εδώ καθαρά ο Αρικβάμπου τη βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να γυρίσει τα πάνω κάτω. Λιαδέλης για τον Κολτεμπέλα. Βάει Σιγάλας. Σιγάλας για τρεις, υποπίεση, αστοχή όμως. Την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σιγάλας έχει 0 στα 5 τρίπ σουτ 3 πόντων. Ο ΠΑΟ γενικά έχει πολύ χαμηλά ποσοστά, 4 στα 17, 9 στα 23 έχουν οι Ιταλοί. Βίλιαμς. Υπάρχει φάουλ από τον Κολτεμπέλα επάνω στον Μπούλοκ. Η μπάλα από τα πλάγια θα επαναφερθεί όμως. Ήταν το τρίτο, τέταρτο ομαδικό σε αυτή την περίοδο και τέταρτο για τον Κολτεμπέλα όπως βλέπετε. Από το επόμενο ομαδικό φάουλ του ΠΑΟΚ θα εκτελούν βολές οι Ιταλοί. Ο Φλεβαράκης σηκώνει και πάλι τον κορονιό, όπως είδαμε στο βάθος του πλάνου. Μπούλοκ. 5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Οι Ιταλοί είναι μπροστά 4 πόντους. Ο ΠΑΟΚ κάνει τη μεγάλη προσπάθεια για ανατροπή. Ο Σμιτ για 3. Αστοχή. Ο Μπλερ από τα χέρια του Αρικβάμπου έξω η μπάλα. Μέλα για το Σιγάλα. Ο Φλεβαράκης έλεγε χθες ότι χρειάζεται και πάθος και ηρεμία. Πάθος υπάρχει, τώρα χρειάζεται ιδιαίτερα ηρεμία στις επιλογές, στην επίθεση και στην άμυνα βεβαίως. Κολτεμπέλα. Φάουλ κάνει ο Βίλιαμς στο Λιαδέλη. Μπλερ παίρνει την εσωτερική, δυσκολεύεται εκεί. Ευστοχή όμως ο Αμερικανός. 70-72. Το παιχνίδι στο καλάθι και έχουμε time out που ζήτησε ο Φάινα. Καθώς βλέπει ότι η ομάδα του έχασε προβάδισμα 9 πόντων. Η Βερόνα είχε προηγηθεί με 62-73. Συγγνώμη, 63-72 και τώρα το σκορ είναι 70-72. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της μελέτης. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα για λίγα λεπτά. Η αιμοδοσία είναι εθελοντική και ανώδυνη. Διαρκεί 10 λεπτά και σώζει ζωές. Κύριε, στην υγεία όλων. Στην υγεία. Η αιμοδοσία είναι χρέος όλων μας. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Αγώνας της πρεμιέρας της νέας Ευρωλίγκα της Σούλεπ. ΠΑΟΚ Βερόνα 70-72. Με την ελληνική ομάδα να ψάχνει 3 κλειδιά. Ένα για να κλειδώσει τις χειροπέδες των Βίλιαμς, ένα ακόμη για να κλειδώσει τις χειροπέδες των Μπούλοκ και ένα για να ανοίξει το καλάθι της Βερόνα, έτσι. Νομίζω ότι το ξέσπασμα του ΠΑΟΚ ήταν αυτό που χρειαζόταν την κατάλληλη στιγμή. Έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Εκεί που θέλει προσοχή είναι τα φάουλ του Κολτεμπέλα και του Σιγάλα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα πρέπει να θυσιάσουν έστω και ένα καλάθι παρά να προτιμήσουν να κάνουν το φάουλ. Είναι δύο παίχτες που είναι απαραίτητο να είναι μέσα στην ομάδα. Ο Σμιτ νίκησε το Βάις 70-74. 4 λεπτά ακόμα. Λιαδέλης. Μπλερ.
και Σιγκάλας. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει το Γιαννούλη. Φάουλ του Βίλιαμς για άλλη μια φορά. Τρικλοποδιά την οποία αφήνουν οι διαιτητές. Σιγκάλας περνάει στο Βάις. Ο Γάλλος κάνει κίνηση πίβοτ. Αστοχή όμως. Μπούλοκ. 3 και 40 για τη λήξη. Ο Μπούλοκ προσπαθεί να κρατήσει τώρα αυτός τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Μπούλοκ για τον Αλμπάνο. Ο Κόνλον. Ο Βίλιαμς για 3 από τα 7 μέτρα. Αστοχή βέβαια. Και τώρα ο Κολτεμπέλα. Ο κόσμος προσπαθεί να εμψυχώσει την ομάδα του. Χρειάζονται όμως και σωστές επιλογές μέσα στο παιχνίδι. Όχι βεβαιασμένες. Σιγκάλας. Ο Μπλερ. Παίζει με πλάτη, πλησιάζει. Αστοχή. Follow του Μπλερ. Και 72-74. Και πάλι στο καλάθι το παιχνίδι με τον Βάις να πετυχαίνει 4 πόντους. Ο ΠΑΟΚ πρεσάρει. Μπούλοκ. Μπούλοκ πέρασε προς το καλάθι. Αστοχή. Rebound του Μπλερ. Και τώρα Κολτεμπέλα. 2 και 40 για τη λήξη. Παιχνίδι για να σπάζουν καρδιές εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Ο Λιαδέλης παίρνει την εσωτερική στο καλάθι και στο φάρισμα για το ΠΑΟΚ. Το λιονταράκι του ΠΑΟΚ βρυχήθηκε. Έχει φτάσει στους 28 πόντους. Εδώ κοιτάξτε άψογη εκτέλεση από τον Παναγιώτη Λιαδέλη. 74 όλα και το κλειστό έχει ξεσηκωθεί. Ο Μπούλοκ για τον Αλμπάνο, αυτός μόνος για 3. Αστοχή, rebound του Μπάι στο Λιαδέλη. Και τώρα η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. 2 λεπτά ακόμα. Πρέπει να τονίσουμε εδώ, Κώστα, τη συγκινητική συμπαράσταση του κόσμου του ΠΑΟΚ, η οποία ήταν σταματήσει ένα δευτερόλεπτο να εθαρρύνουν τους παίκτες της ομάδας τους και σε σημεία που χρειαζόταν να τους εψυχώσουν. Πατάει γερά, σουτ για 2, αστοχή όμως. Βίλιαμς πάει για εθνιδιασμό η Βερόνα. Ο Μπούλοκ κερδίζει το φάουλ από τον Κολτεμπέλα που θα φύγει από το παιχνίδι. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Ο Μπούλοκ πάντως θα πάει στις βολές. Ο Κορονιός στην πεντάδα. Ο ΠΑΟΚ χάνει και δεύτερο παίκτη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν παρατραβηγμένο το σφύριγμα. Και ο Φλεβαράκης εξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Κορονιός. Ο Μπούλοκ πέτυχε 8 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έχει πετύχει 14 στο δεύτερο. Και τώρα 15. Μεγάλη ζημιά έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. 74-75. Κάνει το σκορ 74-76. Οι Ιταλοί έχουν 19 στις 22 βολές. Πολύ ψηλό ποσοστό για εκτός έδρας παιχνίδι. 86% είναι ψύχρεμοι. Τώρα και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ψύχρεμος. Επιλογές του Λιαδέλης. Μεγάλη προσοχή τώρα επιθέσεις. Φάουλ από τον Βίλιαμς. Σωστό. Επιτέλους σφυρίχθηκε ένα φάουλ εκτός φάσης. Διότι ο Βίλιαμς παίζει αντικανονικά το Λιαδέλη στο τελευταίο δεκάλεπτο. Από την ώρα που ξέσπασαν τα νεύρα ανάμεσά τους είχε αρχίσει αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, στο πίσω μέρος του πλάνου φάνηκε. Και εδώ ξαναφαίνεται πώς τον παίζει ο Βίλιαμς στο Λιαδέλη. Λοιπόν, ο Λιαδέλης θα πάει σε βολές. Εδώ φάινα. 1,5 λεπτό για το τέλος. Ο Λιαδέλης, ο οποίος έχει πετύχει 28 πόντους. Έχει φτάσει σε 7 βολές. 75-76, 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Να εδώ και τα στατιστικά του. Ο ΠΑΟΚ έχει 21 στις 29 βολές. Ο Λιαδέλης το φαρίζει, 76-76. Μπούλοκ. Ο Μπούλοκ με τον Κορονιό, εδώ θέλει πολύ προσοχή στο Μαντουμάν. Ο Μπούλοκ περνάει. Κόνλον βήματα. Τα βήματα.
βήματα του Αμερικανού με το Ιρλανδικό διαβατήριο και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει την επίθεση 1 και 12, αλλά θέλει και προσοχή για να την αξιοποιήσει την επίθεση. Εδώ είδατε πεντακάθαρα τα βήματα. Λες και ήθελε να τα κάνει, έκανε όλες τις κινήσεις. Ναι. Λοιπόν, Λιαδέλης. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο μπάλα να πηγαίνει στον Παναγιώτη Λιαδέλη. Βέβαια από εκεί και μετά θέλει κάποιο screen, μπράβο, για να πάρει κάποια βοήθεια. Ο Λιαδέλης πέρασε στο καλάθι. Αστοχή όμως. Ατύχησε. Το 76-76 παραμένει. Από μία επίθεση σε κάθε ομάδα, δεδομένου ότι μένουν 47 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτης Πλέτσης μας πληροφορεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει εκ των προτέρων time out στην πρώτη διακοπή. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Πράγματι λοιπόν θα γίνει time out. Εδώ βλέπετε το φάουλ του Μπούλοκ που έγινε πάνω στον Μπούλοκ. Κορονιού. Είναι φάουλ του Κορονιού, τέταρτο, νάτος εδώ. Τώρα η Βερόνα είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι. Αφού ο Μπούλοκ θα πάει στις βολές. Και μένουν 40 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Ας ευχηθούμε να μην είναι εύστοχος όπως ήταν τις προηγούμενες φορές. Αλλά σίγουρα θα θέλει πάλι μεγάλη πειθαρχία στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι είναι η τελευταία. Θα έχει ακόμη μια επίθεση ο ΠΑΟΚ, πιστεύω. Αν κάνει γρήγορα αυτή φάουλ, την επίθεση. Ναι. Δεν... Θα κάνει σε φάουλ, θα κάνει γρήγορα αυτή την επίθεση. Πρέπει να την κάνει γρήγορα για να πάει αναλόγως βέβαια τι θα γίνει με τις βολές του Μπούλοκ. Εδώ βλέπετε την κάρτα με τους scorers. Ο Λιαδέλης έφτασε στους 30, ο Μπούλοκ 24. Σας είπαμε, 8 μόνο είχε στο πρώτο ημίχρονο και 16 τώρα έχει πετύχει στο δεύτερο. Το time out θα τελειώσει. Χρειάζεται προσοχή και στο block out. Σε περίπτωση που αστοχήσει ο Μπούλοκ. Ο Μπούλοκ είχε 5 στις 6 βολές μέχρι τώρα. Ο Sweet Lou της Ιταλικής ομάδας, ο γλυκός Lou. Απόφυτος του Μίσιγκαν. Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Ο Μπούλοκ όμως ευστοχή, 76-77, προβάδισμα στην Ιταλική ομάδα. Η Βερόνα που ήρθε εδώ για την έκπληξη και μέχρι στιγμής την κάνει, αν και μένουν 40 δευτερόλεπτα, 76-78. Γρήγορη επίθεση για να πάει και σε άλλη επίθεση ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω πώς καθυστερούν. Δεν ξέρω τι εντολές έδωσε ο Κώστας Φλεβαράκης βέβαια. Ο Παναγιώτης ο Μπλέτσος, αν μας ακούει, Παναγιώτη, πολύ γρήγορα. Σε ζώνη η ομάδα της. Ήταν ξεκάθαρες οι εντολές του Κώστα Φλεβαράκη να πάρει την επίθεση ο Βάης. Τελικά φαίνεται ότι βγήκαν ακριβώς τα πλάνα. Τέλος πάντων η μπάλα στο καλάθι, ναι. Ακριβώς. 78 όλα, μία επίθεση ο Βίλιαμς. Τρέχει πολύ γρήγορα τώρα. Θα πάνε για τελευταία επίθεση οι Ιταλοί όπως φαίνεται. Αν και περισσεύει ένα δευτερόλεπτο, 1,5 κάτι τέτοιο. Ο Λιαδέλης πάει πάνω του. Άλλαξε παίχτη ο Κορονιός. Ναι, ναι, για να μην τον χάσει, για να μην τον χάσει. Ο Μπούλοκ. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Έσπρωξε ο Μπούλοκ, έσπρωξε. Ο Μπλερ παίρνει το rebound. Ο Κορονιός θα πετάξει την μπάλα. Και πάμε σε παράταση. Οι καρδιές έχουν σπάσει κυριολεκτικά στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι θα πάει στην παράταση. Από το Λότελα. Ο ΠΑΟΚ παραλίγο βρέθηκε στην κόλαση, εκεί που ο Μπούλοκ έδωσε το προβάδισμα με 76-78, επανήλθε, έχει την ευκαιρία να πάει και στον παράδεισο, μετά όμως από τα 5 λεπτά που θα ακολουθήσουν. Παράταση λοιπόν στον πρώτο επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ. Αυτό πια λίγοι το περίμεναν και αν κρίνουμε από αυτούς που έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, αυτή είναι η απάντηση τώρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ Κώστα πάλι είναι το φαβορί και από την αρχή του παιχνιδιού ήταν το φαβορί. Αλλά σίγουρα φαίνεται ότι είναι μεγάλο το άγχος αρκετών παιχτών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι εμφανίζονται για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση στο γήπεδό του. Η Βερόνα είναι μια αξιόλογη ομάδα με πολύ δυνατή περιφέρεια. Δεν ήταν νομίζω τόσο ευκαταφρόνητη όσο θέλανε να λέγουν. Παίζει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ διαβασμένη.
και δείχνει ότι είναι πιο έτοιμη τουλάχιστον από τον ΠΑΟΚ, να μην ξεχνάμε. Εδώ είδαμε το Λιαδέλη να πέφτει, στήθηκε σωστά ο Παναγιώτης και για να εκβιάσει το επιθετικό φάουλ του Μπούλοκ. Δεν έχει σημασία, ο Μπλερ πήρε το κρίσιμο rebound, μετά όμως απέμενε ελάχιστος χρόνος. Όμορφες παρουσίες στην εξέδρα, στις εξέδρες του κλειστού γυμναστηρίου. Οι φίλαθλοι όρθιοι, αγχωμένοι κι αυτοί. Έσπασαν οι καρδιές τους. Εδώ τα στατιστικά του κανονικού αγώνα. Βλέπετε 8 χαμένες βολές από τον ΠΑΟΚ έναντι μόλις 3 της ιταλικής ομάδας. Πολύ χαμηλά ποσοστά στα σουτ 3 πόντων για τον ΠΑΟΚ και την ιταλική ομάδα να έχει προβάδισμα στα rebound. Επίσης πρέπει να σας πούμε ότι οι Ιταλοί πέτυχαν 13 πόντους από τα επιθετικά τους rebound έναντι μόλις 9 που πέτυχε ο ΠΑΟΚ και ότι η Βερόνα πέτυχε 9 πόντους από τα λάθη του ΠΑΟΚ ενώ ο ΠΑΟΚ μόλις 6. Η Βερόνα μπήκε στο παρκέ, η πεντάδα της για την παράταση. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί για να βοηθήσει όσο μπορεί και αυτός. Εδώ ο πίνακας με τους σκόρες. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τον Κολτεμπέλα, έχει χάσει τον Γιαννούλη, δεν παίζει που δεν παίζει και ο Νταϊνέγκο που είναι τραυματίας. Βάις, Πλερ, Κορονιός, Σιγάλας και Λιαδέλης. Με τον Σιγάλα, τον Κορονιό, τον Βάις να έχουν από 4 φάουλ. Μόνο ο Λιαδέλης και ο Πλερ έχουν από 1. ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. ...78-78 λοιπόν ο κανονικός αγώνας και όλα από την αρχή τώρα στην παράταση. Στα καθοριστικά 5 λεπτά. Σιγάλας για 3. Θα βρει το στόχο αρχηγός της εθνικής ομάδας. 81-78 η καλύτερη ανάσα για το ξεκίνημα. Πρώτο τρίποντο για το Ράμπο του ΠΑΟΚ που φτάνει στους 14 πόντους και είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας. Σμιτ. Ο Κόνλον, δύσκολη πάσα για τον Μπούλοκ, τον οποίο ανέλαβε ο Λιαδέλης εξ ολοκλήρου. Ο Μπούλοκ για 2, rebound από τον Μπλερ, υπάρχει φάουλ του Κόνλον που έσπρωξε τον Βάις. Ο Σιγάλα ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Εδώ κοιτάξτε, πάει ο Κόνλον και σπρώχνει τον Βάις. Εδώ καθαρά, είναι φάουλ επιθετικό. Εδώ τώρα πάμε κατευθείαν στις βολές, δεν περιμένουμε να γίνουν 5 τα ομαδικά φάουλ, μετράνε αυτά της τελευταίας περίοδου. Άρα ο Βάις πάει σε 2 βολές. Ο Φλεβαράκης δίνει οδηγίες. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάρει μεγαλύτερη ανάσα. Πράγματι, ο Βάις πετυχαίνει τον 5ο του πόντο. Να εδώ, ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ. Αστοχή όμως στη δεύτερη βολή. 82-78. Περιττό να σας πούμε ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι όρθιοι. Τους ακούτε άλλωστε, φτάνουν στα αυτιά σας οι ήχοι. Αλμπάνο. Ο Βίλιαμς για 2. Ευστοχή μπροστά στο Βάις. Αυτό είναι που λέμε high fly. Ή αλλιώς flying high. Προσπάθησε και πόσο ψηλά σηκώθηκε ο Βίλιαμς σε αυτή τη φάση. Ήταν μια πολύ ωραία φάση. 82-80. Ο Λιαδέλης. Πλησιάζει στο καλάθι, ωραία κίνηση, αστοχή Μπλερ, το εξαιρετικό rebound και φάουλ από τον Καμάτα, έχω την εντύπωση, ή από τον Μπούλοκ ή από τον Καμάτα, από τον Μπούλοκ. Εδώ ωραία, πολύ ωραία κίνηση του Γάλλου. Ο Μπλερ πήρε το εξαιρετικό rebound, ο Μπλερ θα πάει στις βολές. Ήταν το 4ο φάουλ του Λούις Μπούλοκ. Μπλερ έχει την ευκαιρία, αλλά και αυτή τη φορά είναι άστοχος. Η αστοχία του είναι τραγική σήμερα, έχει 4 στις 10 βολές και 3 στα 11 δίποντα. Χωρίς να... Αστόχησε και αυτή τη φορά, 4 στα 11 σούτ από τη γραμμή. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, 36% για τον Αμερικανό. 82-80. 3,5 λεπτά για το τέλος. Ο Βίλιαμς, πολύ δύσκολο σούτ, ισοφαρίζει, κερδίζει και φάουλ. Όχι, επιθετικό φάουλ του Αλμπάνο που έσπρωξε. Ο Βίλιαμς πέτυχε το καλάθι, αλλά εδώ ο Αλμπάνο σπρώχνει τον Κορονιό, καθαρά το βλέπετε.
Το καλάθι θα μετρήσει όμως και θα πάμε σε βολές. Ο λόγος του Παναγιώτη Μπλέτσο όμως. Πρέπει να πούμε ότι είναι και το πέμπτο φάουλ του Αλμπάνο, ο οποίος φεύγει από το παιχνίδι. Είναι ο δεύτερος παίχτης της ιταλικής ομάδας που φεύγει μετά από τον Κόνλον. Εδώ βλέπετε το καλάθι και στη συνέχεια το φάουλ που έγινε. Στις βολές ο Βάης. Εδώ πρέπει να έχει γίνει ένα μικρό τρίκ, έτσι. Το φάουλ έγινε στον Κορονιό. Το Κορονιό είναι το φάουλ. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας δεν πέρασαν. Ο Βάης είναι άστοχος στη δεύτερη βολή, 83-82, βραχία κεφαλή στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα, αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή για την ελληνική ομάδα. Μπούλοκ. Ο Σμιτ. Μπούλοκ και πάλι. Μπούλοκ μπροστά στο Βάης, ευστοχή, προβάδισμα στους Ιταλούς, 83-84. Να εδώ Μπούλοκ, 28 πόντι, συναγωνίστε το Λιαδέλη για τη θέση του πρώτου σκορ του αγώνα. Κορονιός και Λιαδέλης. Λιαδέλης με τον Βίλιαμς. Θέλει κάποιος κρίνει και ο Λιαδέλης, κάποιο ναι, ναι. Πέρασε όμως από τον Γκαμάτα, πάει προς το καλάθι. Φάουλ τον κατέβασε αντικανονικά ο Αρικ Μπάμπου. Και άμα πει ο Παναγιώτης δεν ή θα πάρει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Άρα λοιπόν πάνω πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια. Κάποιος κρίνει να γίνεται στο Παναγιώτη για να ελευθερώνεται. Εδώ ξανά. Πεντακάθαρη φάση. Ο Φάι να δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ιδιαίτερα στον Μπούλοκ, αυτός είναι ο Αρικ Μπάμπου. Ο Λιαδέλης δεν είναι τα κορδόνια. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ένα πόντο πίσω. Έχει την ευκαιρία όμως να ξαναβρεθεί μπροστά. 2:52 για τη λήξη της πεντάλεπτης παράτασης. Ο Λιαδέλης συνεχίζει. 9-9 βολές. 31 πόντι. Έχει ακόμα 3 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ. 10 στις 10 και 85-84. Ο πάγκος του ΠΑΟΚ, όρθιοι οι δύο παίκτες που αποβλήθηκαν. Ο Γιαννούλης και ο Κολτεμπέλα. Φάουλ του Μπλερ τώρα. Άτσαλο φάουλ θα λέγαμε. Εκεί δεν μπορεί να πιέσει τον Μπούλοκ. Νομίζω ότι χρειαζόταν αυτή τη στιγμή αυτό το φάουλ. Τώρα γιατί να πάει σε βολές ο Αμερικανός. Ο Μπλερ δεν είναι σε καλή μέρα, ομολογουμένος. Και ας έχει πετύχει 10 πόντους και ας έχει πάρει και 9 rebound. Είναι θέμα μέρας μόνο, αλλά και μπροστά ο Μπλερ δεν μπορεί να μαρκάρει τον κοντό παίκτη. Αναγκαστικά δεν έχει καθαρό μυαλό αυτό που έκανε τώρα. Σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη του μέρα, αλλά νομίζω ότι... Υπάρχουν συστάσεις από τους διαιτές να μην γίνεται χρήση των ηχητικών του γηπέδου. Γι' αυτό και δεν εκτέλεσε ο Μπούλοκ. Τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την έδρα του, όπως γίνεται κατανοητό. Στόχο και πάλι και αυτός είναι πολύ καλός από τη γραμμή, έχει 8 στις 9 βολές, έχει όμως 6 στα 14 δίποντα και 3 στα 7 τρίποντα. Να εδώ ήρθα την Ουάσιγκτον στην Ευρώπη και τώρα δίνει το προβάδισμα στη Βερόνα, 85-86, 2:45 για τη λήξη, η μπάλα είναι πολύ βαριά βεβαίως. Περνάει η ώρα, γίνεται ακόμη πιο βαριά. Σιγάλας. Τώρα θέλει βοήθεια, ο Βάης ζήτησε την μπάλα. Λιαδέλης, Κορονιός, για τρεις. Δεν μπορεί ούτε αυτή τη φορά. Παίρνει το επιθετικό rebound και φάουλ από τον Καμάτα. Είναι το πέμπτο φάουλ του Καμάτα, θα φύγει και αυτός από το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη δύναμη κοντά στο καλάθι, από όντως και του Καμάτα, θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Να δώσουμε πρώτα όμως το λόγο στον Παναγιώτη Μπλέτσο. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι στα τελευταία λεπτά, με εξαίρεση τον Σμιντ, ο οποίος είχε μόνο ένα φάουλ, οι υπόλοιποι τέσσερις της Ιταλικής Πεντάδας έπαιζαν με 4 φάουλ στην πλάτη του καθένας. Ο Πλευαράκης προσπαθεί να φρεσκάρει τον Μπλερ για λίγο, να του δώσει μια ανάσα, πέρασε τον Γκαργκόλ. Όχι, το Βάης. Μπερδευτήκαμε κι εμείς, έτσι όπως κινήθηκε ο Μπλερ. Ο Βάης θα κάτσει στον πάγκο. Ο Φάινα εντωμεταξύ πέρασε το Σαρτόρι στη θέση του Καμάτα.
Ο Κορονιός βρίσκει στόχο, ισοφαρίζει 86-86. ΠΑΟΚ Βερόνα στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Ένα παιχνίδι που παρακολουθείται απευθείας από την ελληνική τηλεόραση 3 σε προσφορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. 87-86 ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά. 2 και 22 για τη λήξη. Μπούλοκ. Μπούλοκ προς το καλάθι. Ευστοχή και κερδίζει και το φάουλ. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει τώρα. Κινήθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι άνοιξε ο διάδρομος. Ακριβώς. Δεν υπήρχε καμία αλληλοβοήθεια. Αντί να κλείσει να μπει κάποιος παίκτης μπροστά, άνοιξε 87-88. Εδώ ο Μπούλοκ με όλη του την άνεση έφτασε μπροστά στο καλάθι. Και χρεώθηκε και το φάουλ στον Καργκόλ. Για να πάει ο Μπούλοκ στη συμπληρωματική βολή. 87-88. Και 87-89. Ένα καλάθι μπροστά η Ιταλική ομάδα. Ο Μπούλοκ έχει φτάσει τους 33, πέρασε και τον Λιαδέλη τώρα. Σιγάλας με τον Σμιτ, προσπαθεί να παίξει με πλάτη, κερδίζει το φάουλ, μπαίνει και η μπάλα στο καλάθι. Να λοιπόν η απάντηση του ΠΑΟΚ. Με το ίδιο νόμισμα πληρώνει ο Σιγάλας τη Βερόνα. 89-89 και μια βολή για τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Ο Σιγάλας έφτασε τους 16 πόντους. Ήταν έξυπνη η ενέργεια του Γιώργου του Σιγάλα. Έβαλε πλάτη μέσα στο καλάθι του Σμιτ. Είναι πιο αδύναμος ο Σμιτ. Ο Σιγάλας δίνει και το προβάδισμα. 90-89. Να πετύχει το καλάθι και να πάρει και το φάουλ. Ήταν πολύ έξυπνη κίνηση του Γιώργου. 17 πόντια από το Ράμπο. Αρικμπάμπου και Μπούλοκ. Τώρα στον Μπούλοκ πήγε ο Σιγάλας προσωρινά και ο Λιαδέλης στον Ουίλιαμς. Μπούλοκ προς το καλάθι. Υπήρχαν 3 δευτερόλεπτα εκεί του Αρικμπάμπου. Που πέτυχε το καλάθι. 90-91 είχε κατασκηνώσει ο Γερμανός. Λιαδέλης. 90-91, 1,5 λεπτό για τη λήξη. Κορονιός. Κορονιός και πάλι. Σιγάλας προς το καλάθι από την εσωτερική. Αστοχή. Παίρνει το επιθετικό rebound. Follow του Μπλερ. 92-91. Να ο Τζόζεφ Μπλερ. Από μηχανίστε έως εκεί που η μπάλα κυλούσε στη Στεφάνη πάνω σχεδόν. 92-91. Μπούλοκ. Ο Ουίλιαμς. Για τρεις. Όχι, και αυτό ήταν καλάθι που δεν έπρεπε να δεχθεί ο ΠΑΟΚ. 92-94, 1 και 5 για τη λήξη. Για να δούμε πώς θα απαντήσει ο ΠΑΟΚ. Και ο Λιαδέλης έχει την μπάλα στα χέρια του. Χάνει τώρα με φάουλ από τον Ουίλιαμς που διαμαρτύρεται. Εδώ φάουλ του κάνει, αν κάποιος του κάνει είναι ο Ουίλιαμς, όχι ο Αρικμπάμπου πάντως. Είναι το 5ο φάουλ του Αρικμπάμπου. Θα φύγει από το παιχνίδι. Ο Λιαδέλης πάει στις βολές. Η Βερόνα έχασε 4 παίκτες. Αυτός που μπήκε είναι ο αρχηγός, ο Ζαμπερλάν, 38 ετών παρακαλώ. Έχει γράψει μεγάλη ιστορία στην Ιταλία. 404 συμμετοχές έχει στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Λιαδέλης από την γραμμή. Είναι εύστοχος. 11 στις 11, 93-94, 54 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για τη λήξη. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι από την ελληνική τηλεόραση 3, αυτή η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ με τη Βερόνα στη νέα Ευρωλίγκα. Ο Λιαδέλης αστοχή, ο Καργκόλ το follow και 95-94. Ο Καργκόλ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε σε αυτή τη φάση. 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Χέρι Ουίλιαμς τώρα. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα. Ουίλιαμς για τον Σμιτ. Ο Ζαμπερλάν. Ο Σαρτόρι για τρεις. Ριμπάου του Καργκόλ. Και τώρα χρειάζεται ηρεμία, ψυχραιμία και σωστή επιλογή. 28 δευτερόλεπτα ο περισσότερος χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Ο Φάινα έχει ζητήσει time-out στην πρώτη ευκαιρία, όπως μας πληροφορεί ο Παναγιώτης Πλέτσος. Και ο Κορονιός προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα περισσότερο χρόνο.
Μπροστά στον Μπούλοκ, Κορονιός, έξω στον Καργόλ, αυτός για δύο. Άστοχος ο Κορονιός στο rebound. Και τώρα ο Σιγάλας, η επίθεση ολόκληρη για τον ΠΑΟΚ και φάουλ του Σμιτ. Νομίζω ότι το παιχνίδι κάπου εδώ κλείνει για τον ΠΑΟΚ. Χωρίς να είμαστε και 100% σίγουροι γιατί θα πάει σε βολές και έχουμε και 4 δευτερόλεπτα. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Σας είπαμε, ευγενική προσφορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην ελληνική τηλεόραση 3 και από εμάς στους φιλάθλους. Ο πάγκος του ΠΑΟΚ όρθιος. Στο time out εδώ η Βερόνα με το Φάινα. Ούτε και αυτός κατάλαβε πώς γύρισε το παιχνίδι τώρα στα 4 τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης. Ο κόσμος όρθιος. Ήταν ένα θρίλερ. Νομίζω ότι χρειαζόταν αυτή την νίκη ο ΠΑΟΚ. Και να ευχαριστήσει και τον κόσμο αυτόν, ο οποίος είναι εγώ στον παρότρινε. Αλλά βλέπουμε και την αγωνία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ειδικά του πρόεδρου του που είναι εδώ μπροστά μας. Ο Λιαδέλης πέτυχε προηγουμένως στη βολή, όμως δεν μπόρεσε να πάρει κεφάλι από τον Μπούλοκ και οι δύο παίκτες έχουν από 33 πόντους. Με πόση αγωνία ζουν το παιχνίδι. Νομίζω ότι για το ξεκίνημα θα ήταν άδικο η ομάδα του ΠΑΟΚ να φύγει ηττημένη. Εδώ δείτε το φάουλ του Σμιτ. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας θα πάει, βλέπετε εδώ, και μόνο που απλώνει από πίσω το χέρι. Ο Λιαδέλης χειροκροτεί τον κόσμο και ο κόσμος χειροκροτεί την ομάδα. Ο Σιγάλας στη γραμμή του φάουλ. Ο ΠΑΟΚ έχει 30 στις 43 βολές. Εδώ βλέπετε τα rebound με τον Μπλερ να πήρε κεφάλι τελικά. 30-43 βολές, 13 καμένες παρακαλώ. Σε 45 λεπτά όμως, έτσι. Ο Σιγάλας, χωρίς να κουνηθεί το διχτάκι που λένε, χωρίς να αγγίξει το διχτάκι, 96-94. Μια ανάσα από την νίκη ο ΠΑΟΚ, 4 δευτερόλεπτα μόνο, 97-94. 3 δευτερόλεπτα, 2. Ο Μπούλοκ πέταξε την μπάλα στη Στεφάνη και έξω και ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Το μεγαλύτερο δυνατό που μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ ήταν αυτό, στη λήξη της παράτασης να πάρει μια τεράστια νίκη. Τεράστια σημασίας νίκη θα λέγαμε. Βλέπετε πώς πανηγυρίζεται. Ο Λιαδέλης στην αγκαλιά του Σιγάλα και από εκεί στους φιλάθλους. Και ο κόσμος όρθιος βέβαια